Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, φίλε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιο. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 της Κακομήρας. Με τον Λευτέρη Λιού, τον Χατζηπαντελίδη, τον Εμίλιο, τον Θανάση Καδαμπάκα στο Πρωτάξιον, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Έχετε την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή της αγοράς. Σε ένα λεπτό σας δίνουν την οριστική διαγραφή, ενώ αν ψάχνετε για το ανταλλακτικό το οποίο χρειάζεται για το δικό σας αυτοκίνητο, τότε δεν έχετε παρά να βρείτε αυτό το οποίο χρειάζεται μέσα από ένα τεράστιο πάρκο ανταλλακτικών στο www.listoparto.gr. Να σου δώσω συγχαρητήρια για το χθεσινό σου προγνωστικό, γιατί ειλικρινά περίμενα ένα πολύ εύκολο βράδυ για την ΑΕΚ. Και αντί για εύκολο βράδυ, είδα μια ΑΕΚ η οποία της βγήκε η ψυχή για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Η ΑΕΚ με τα ψέματα με αυτό το υλικό πέρασε Champions League, μεγάλη επιτυχία. Επειδή γνωρίζω καλά το υλικό της ΑΕΚ, γι' αυτό σου είπα ότι μην ανοίγεσαι πολύ και εσύ και αεξίδες, θα έχουμε δύσκολο βράδυ. Εγώ δεν είμαι αεξίδες. Εγώ είχα εικόνα. Είσαι βλαχοϊρακλειδέας. Είχα εικόνα, ηρακλειδέας είμαι. Είχα εικόνα από την πρώτη αναμέτρηση. Τι είδες την πρώτη αναμέτρηση? Είδα μια πολύ κακή ομάδα όπως είναι η Βίντι. Ναι. Και είδα μια σοβαρή ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ. Τα τελευταία 30 λεπτά της ΑΕΚ τα είδες εκεί στη Βίντι? Δεν τα είδες. Τα είδα, ναι. Θα πεις κανένα μπουκάλι κατά τη διάρκεια του παιχνίδιου. Ναι, αλλά ήταν... Να θολώνει το μυαλό να πούμε και δεν είδες τα τελευταία 30 λεπτά. Τα είδα ρε φίλε. Α, τα είδες. Δηλαδή εκεί ήταν το προγνωστικό. Φίλε, η κούραση. Ποια κούραση ρε φίλε. Είναι η ΑΕΚ, η ΑΕΚ έτσι. Έχει center back ποιους? Δύο Έλληνες. Τον Νικονόμου και τον Λαμπρόβιτσιο. Ναι, ο Λαμπρόπουλος είναι. Κολοβέτσιος. Και ο Λαμπρόπουλος να είναι.
μαζί με τον Μπακάκη και τον Λόπες κάνουν όσο κάνει ο μισός Χανσερίδη. Ναι. Λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει το Χατζηδάκη. Ναι, άσχετο τώρα δεν σημαίνει. Τώρα, για άλλο το λέω εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, ο Σιμόες, συγχαρητήρια στον γιατρό, τον κτηνίατρο που βλέπει μπάλα. Στο 30 λεπτό με παίρνει τηλέφωνο, δεν βλέπει το Σιμόες, πρόβλημα έχουμε, μου λέει εκεί. Λέω, δεν για κάτσα το ξαναδώ. Κάτι τράκες, κάτι ιστορίες, πτώμα ο Σιμόες. Μετά παίξει να πούμε ο Κλωναρίδης δεκάρι. Είναι δυνατόν ο Κλωναρίδης να παίξει δεκάρι στην ΑΕΚ? Όχι. Όχι. Ο Μάνταλος έξω δεξιά τύπη. Ναι. Τι ο κάνει. Ο Κλωναρίδης είναι τα παιδί το οποίο θέλει χώρο. Άστα τα χώρο. Σωστά είναι. Για τη γραμμή. Μετά παίξει έξω αριστερά, ποιο έπαιζε? Προχώρα. Τι προχώρα. Τι είδε το μάτρε. Όχι, ρε. Ποιο έπαιζε αριστερό έξω? Προχώρα που δεν ανακατάλαβε. Δεν ξέρει, ρε. Ο Λόπες έπαιζε. Το διατάφτα διατάφτα είναι ότι το υλικό τη ΑΕΚ, ναι, αν εξαιρέσει το Λιβάγιο, ο οποίο να πούμε τον ήθελα στον ΠΑΟΚ, τον ήθελαν στον Ολυμπιακό, τον, είναι ένα ποδοσφαιριστή που έχει πολύ καλή επαφή με την μπάλα, καλό τελείωμα. Μαρκάρι, θα σου κάνει πάσα, θα κάνει τρίπλα με το κεφάλι, παικταρά. Αν εξαιρέσει αυτό το Λιβάγιο. Δεκάρι, εννιά. Ναι, 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 δεκάρι, εννιά, δεκάρι, δωδεκάρι. Αν εξαιρέσει το Λιβάγιο. Αν εξαιρέσει το Λιβάγια, όλοι οι άλλοι παίκτες της ΑΕΚ και τον Μπάρκα, εγώ θα σου πω, ο οποίος είναι μαζί με τον Πασχαλάκη στο top της φόρμας τους, να πούμε. Ναι. Ο Μπάρκας και ο Λιβάγια, το Εννιάρη και ο Άσος. Ναι. Η υπόλοιπη ομάδα της ΑΕΚ, συν τι αναπληρωματική και τα λοιπά. Οι αμυντικοί μου αρέσουν. Ποιοι είναι οι αμυντικοί μου? Τα στόπερ της ΑΕΚ. Τα στόπερ της ΑΕΚ, ποιοι είναι δηλαδή? Ο Οικονόμου αρέσει. Ναι. Και ο Κολοβέτσης και ο Λαμπρόπουλος. Δηλαδή, άμα τους έλεγε, τους άφηνε ελεύθερο. Κάτσε ρε κόκκινε, σε ένας μπορεί να σε αρέσει και μια χοντρή στο σούπερ μάρκετ που δίνει τα αρέστα στο ταμείο. Τι με νοιάζει εμένα, η αισθητική δική σου. Με νοιάζει τι αλήθεια. Η αισθητική τη δική σου κράτη για σένα. Ωραία, κράτα λοιπόν. Ναι, κράτα. Πού για μένα κάνει. Η ΑΕΚ λοιπόν αυτή η οποία έκανε δύο υπερβάσεις φοβερές. Πέρσι με το πρωτάθλημα και φέτος με το Champions League. Ναι. Με τα ψέματα πήρε πρωτάθλημα, με τα ψέματα πήρε, βγαίνει στο Champions League. Το με τα ψέματα πήρε με τα ψέματα σημαίνει ότι με ένα υλικό, ας πούμε, πολύ μέτριο, πας σε ένα εστιατόριο, να πούμε, με ένα μάγειρο ο οποίος είναι για το καφενείο του Γιαβρή. Πας να πούμε σε το Μετιτερανέ, να πούμε το εστιατόριο και βάζεις αυτό το μάγειρα και έρχεται ο άλλος και λέει: πόρε, τι ωραίο φαγητό. Αυτό έκανε η ΑΕΚ, να πούμε. Ερώτηση. Η περσινή ΑΕΚ είναι καλύτερο το υλικό από το φετινό? Τι η περσινή ΑΕΚ είναι? Το υλικό τη περσινή ΑΕΚ. Τα ίδια πράγματα είναι. Είναι τα ίδια πράγματα. Η μία ή άλλη είναι. Τι είναι? Στον γκολ το οποίο δέχεται η ΑΕΚ. Στον γκολ το οποίο δέχεται η ΑΕΚ. Δεν ευθύνει τον Μπάρκα. Όχι, δεν ευθύνει τον Μπάρκα. Γιατί να βγει? Πώς θα βγει? Τα δύο στόπερ είναι στην περιοχή. Τέτα τέτοινε. Ρε κόκκινε, μια στην μπάλα. Τα δύο στόπερ. Α την μπάλα για άλλου, ρε κόκκινε. Είναι πολύ πλάκα. Α την μπάλα, ρε κόκκινε. Βγαίνει ο άνθρωπο, κλείνει τη γωνία του τη σωστή. Σωστά βγήκε άλλο. Ναι, σωστή και τι. Όχι, δεν φταίει η ερχόκκινη. Μπορούσε, δηλαδή, αν έμενε στην αιστεία. Γιατί βιάζεσαι? Γιατί βιάζομαι, ρε κόκκινη. Αν έμενε στην αιστεία, θα ήταν λάθος. Φυσικά, αυτό θέλω να ρωτήσω. Φυσικά, ρε κόκκινη. Πρέπει να μάλλον. Δεν πρέπει να κλείσει τη γωνία του, ρε κόκκινη. Από εκεί τα πλάγια, δηλαδή, θεωρείς ότι αυτός ο επιθετικός μπορούσε να τον απειλήσει περισσότερο? Άμα κάτσε. Ρωτάω, ναι. Ρε κόκκινη, στα 50 ρωτά τέτοια πράγματα. Ρωτάω, ναι. Και θα πεθάνει, ρε κόκκινη. Εμένα και θα μου δόθηκε καταρχήν. Δεν φταίει, όχι, δεν φταίει. Πάμε. Καταρχήν, οι γραμμές της ΑΕΚ ήταν πολύ μακριά. Δεν επιτρέπεται να δέχεται. Ένα παέκι έγινε. Προηγήσε με ένα μηδέν. Πώ να σε φάει ο λύκος, ρε κόκκινη. Πάλι τα ιδιάρχησε. Άντε πάλι, ρε κόκκινη. Προηγήσε με ένα μηδέν. Προηγήσε ένα μηδέν. Και έχουν τέτοια απόσταση οι γραμμές σου για να δεχτεί τη ίδια επίθεση. Στο 90 λεπτό λοιπόν θα γίνει και αυτό μία φορά. Αυτή τη φορά λοιπόν το φαγε η ΑΕΚ έτσι. Μπράβο. Οι άλλες επιθέσεις που ήταν από τον άξονα. Που άρχισε να βάλει ο Ζουνίδης τον Άλεφ, που άρχισε να βγάλει το Λιβάγια, που άρχισε να βάλει τρίτο center back που είναι και half, τον Ντόσιτς. Το ότι άργησε, πού το φίλε. Άρχισε, έκανε ένα λάθος. Άρχισε. Τα κλασικά του προπονητή, ο οποίος την έβγαλε την άξονα του Champions League. Άντε, πες του γιατί άρχισε τώρα να βάλει τον Άλεφ. Άφια πεδόρα θα σε πει. Πήρα 40 εκατομμύρια. Συζητάμε. Τι συζητάμε, ρε κόκκινη. Τι, πόσα πήρε? 20 είναι ότι πάρει. Δε, αν περάσει. Δεν κατάλαβα. 20 τα πήρε. Τα πήρε. Τώρα περιμένει. Από εδώ και πέρα περιμένει. Παίρνει. Γιατί έχει να πάρει. Εισιτήρια αγώνα. Ναι, ναι. Τηλεοπτικά. Ναι, ναι. Market pool 1200. Μπράβο, ναι. Μπορεί σωστά, να πάει ναι. Στα 35. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Μπορεί ναι, να πάει στα 28. 28, 18, 27, 19. Δηλαδή, άμα η ΑΕΚ κάνει 6 νίκες, λέμε ότι γίνει το μαγικό, ρε παιδί. Ναι. Ποιος περιμένει η ΑΕΚ? Τη ΑΕΚ η χρονιά τελείωσε εχθές. Ούτε 6 νίκες. Για μένα τελείωσε. Ναι. Αυτό το βιολογικό το οποίο έχεις επισημάνει και το είδαμε και χθες. Ναι. Γιατί σε θυμήθηκα. Ναι, με θυμήθηκες. Ναι. Εντάξει, καλά έκανες. Μα γι' αυτό σου δίνω συγχαρητήρια. Τι συγχαρητήρια με δίνεις, μπρε, κουβέντα βλαμμένε. Συγχαρητήρια σε δίνω. Σε δίνω συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε δίνω. Ρε φίλε, ναι. Αν με έλεγε κάποιος καλός παίκτης στοιχήματος. Μάλιστα. Τι να το παίξω. Ναι. Θα τον έλεγα no goal με κλειστά μάτια. No goal. Με κλειστά μάτια. No goal θα το έλεγες. Ναι. Εγώ το έδωσα 1-1. Ναι. Και βγήκε εύκολα goal. Εύκολα goal. Τι εύκολα γκολ, έπρεπε να περάσει αντίπαλος.
Ό,τι και να γίνει. Κανονικά δηλαδή το ΜΑΣ στη χειρότερη των περιπτώσεων έπρεπε να πάει στην παράταση. Είδαμε μια ΑΕΚ η οποία ίδρωσε, μάτωσε και το χειρότερο. Η ΑΕΚ ρεκόκκινε με αυτό το υλικό. Άμα δεν ιδρώσει, άμα δεν ματώσει, άμα με άριστα το 10 δεν πάρει το 11, πώς θα περάσει ρεκόκκινε. Τι είναι η ΑΕΚ, έχει ας πούμε κάνα μια χαφάρα στο κέντρο, έκανα δεκάρι φοβερό. Το Μάνταλο τον έχει το Φουκαρά, το λέει μην παίξει τη γραμμή πολύ. Παίξε προς τα μέσα λίγο, θα βγει ο Χαμάλης ο Μπακάκης, ο οποίος έχει 4 πνευμόνια, ανέβα, κατέβα, πίδα, κάνε, ράνε. Ο MVP της ΑΕΚ 2 χρόνια ο Μπακάκης, τι είσαι στη Λαντή, μήνυμα στη Λαντή. Λίγο ιερό και όσιο δεν έχεις πάνω. Τι είναι το ιερό και όσιο. Ήρθε ο φίλος μου ο Παύλος εδώ. Ποιος Παύλος. Και τον έβαλε σε τρίβη. Ποιος μέτρεψε. Γιατί πηδάς την κουβέντα. Ένα θηρίο. Άμα έρθει κοκκινό, όλη η θηρία είναι και όλοι κλειστές αρτηρίες έχουν. Πώς είναι όλη η θηρία. Με μπαλονάκια. Γιατί ναι. Άμα έρθει καμιά βότα, το λες πάλι τρίπλα. Άμα φάει μια στο στομάχι, δεν μπορείς. Άσε μας ρε κόκκινε με τα θηρία του φίλου σου. Θηρία στο φαΐ είστε. Θηρία είστε. Και τον έβαλε σε τρίβη. Να... Και άλλο φελό, τόσο έτριβε κιόλα. Τώρα τι σχέση έχει η εκπομπή που κάνουμε με το φελό τον κόκκινο που τραβάει φρένα. Ναι, ρε κόκκινε, άστα τα φρένα. Άστα τα φρένα. Άστα τα χειρόφρενα. Άστα τα χειρόφρενα. Λοιπόν, η CCR που πιστεύω θα περάσει 3-0. Είδατε ποιο είναι το υλικό. Συγχαρητήρια. Έμεινε η ΑΕΚ εχθές. Πριν βγει ο Αύγουστος, τελείωσαν οι στόχοι της. Και τρίτος θα βγει ο Ζουνίδης. Δεν μπορεί να τον κουνήσει κανένας. Να δω τώρα οι αεξίδες, οι βλαχοαεξίδες, πόσο μάγκες είναι και πόσο θα πούνε το Μελισσανίδη είναι μάγκα κτλ. Και ο Καστοριανός. Και ο Καστοριανός έκανε το μάγκα να πούμε στο Μελισσανίδη. Και όταν ήρθε και μέτρα και πόσο βάθος έχει η λίμνη της Καστοριάς για να το κυμεντώσει. Άλλαξε γνώμη να πούμε. Ερώτηση. Εσύ τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει ο Μελισσανίδης με τόσα έσοδα τα οποία έχει προκειμένου να είναι ανταγωνιστική για να διεκδικήσει στον τίτλο. Ποιος θα το πει τίποτα. Θα έρθει ο Ρίζινα. Πρέπει... Άλλο λέω. Θα τους πάει στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, θα τους συμμετώσει. Σε παίρνει τηλέφωνο τώρα από το γραφείο του Μελισσανίδη. Ναι. Γραπτό που λες, ακούμε. Ναι. Μπορεί να είσαι συχαμένος, να είσαι βρωμιάρης, βρωμοπόδαρος. Ναι. Πες τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να ανεβούμε επίπεδο και να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα. Πόσες μεταγραφές θέλει πρωτάθλημα. Πόσες μεταγραφές πρέπει να κάνουμε. Πόσες. Εγώ τι θα τον πω. Άστο αφού δεν το πάρεις. Πόσες πρέπει. Τίποτα. Πάρε ένα 35 χρονών. Πες ότι τον πλήρωσε 4 εκατομμύρια, δώσε 200 χιλιάρικα. Τα 800 γράψα στο χιόνι, κλέψε την εφορία. Και δώσε κανένα φράγκο στην ώρα για σπορ. Σε κάναν από την original να μην μιλάει τι μεγάλο παίκτη φέραμε. Θα βγει δεύτερο τρίτο, δεν σου πει κανένα τίποτα. Πρέπει η ΑΕΚ τελείωσε χθε. Η ΑΕΚ τελείωσε ο στόχο. Πάει τελείω. Τι ονειρεύεται. Τι ονειρεύεται. Θέλει να προχωρήσει. Εμένα θα ονειρευτεί ο Μελισσανίδη. Έχει 30 χαρτιά στα χέρια του. Ναι. Και. Τι το προτείνει να κάνει. Να πάρει του επόπτε. Να δώσει 1 εκατομμύριο, πάρει του επόπτε. Αυτό δεν ξέρουμε αν το έκανε. Έλα ρε κόκκινε, θα σου λέω. Αγωνιστικά ρε φίλε. Τίποτα αγωνιστικά. Δεν μπορεί να κάνει. Να πάρει του επόπτε. Θα λες ότι αυτή η Άκρη είναι τελειωμένη. Τι. Απαξιώνεται να συζητήσει. Δεν είναι τελειωμένη. Θα παίζει, θα κάνει, θα μάχεται. Θα βγει η Αγία Σοφιά. Θα γίνεται μάχη. Από τα 30 εκατομμύρια. Θα δώσει, ξέρω εγώ, στου επόπτε το ένα. Σε πορεκό και στην Ελλάδα είσαι. Σιγά μικρά. Ποιο θα έρθει Σεπτέμβριο μήνα ρε παιχταρά στην ΑΕΚ. Ή στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ παιχταράς. Αν δεν είναι τραυματίας πυροβολημένος στο πόδι, να έχει κανένα καρκίνο, κανένα ξέρω εγώ, ίζημα, κάνα αυτό. Ποιος θα έρθει τώρα, Σεπτέμβριο μήνα ρε. Ποιος θα έρθει Σεπτέμβριο μήνα ρε τώρα. Τι Μπέρκ ρε, ποιος θα έρθει Μπέρκ ρε. Δηλαδή αν πάρει κανένα Μπέρκ, τι καλά. Τι ποιο θα πάρει. Μαζί με το λιβάκι μπροστά. Τον Μπέρκ θα πάρει. Αν τον έπαιρνε, λέω. Αν. Θα σε καλά. Αν. Δεν μπορεί να τα δώσει τα λεφτά. Μόνο με κουσούρι έρχεται ο Μπέρκ. Κουσούρι έχει. Με λεφτά, αν του δώσει τα λεφτά. Με κουσούρι έχει. Όχι, Σεπτέμβριο μήνα στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Κουσούρι έχει. Δηλαδή, όποιο και να έρθει τώρα. Κουσούρι. Δηλαδή ο γιάγια του ρε που μιλάνε για τον Ολυμπιακό. Προγιάγια, ο μπάμπα, η μάμα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Προβληματικό. Κουσούρι θα έχει. Μάλιστα. Τα δεύτερα απτόπουλο για το παιχνίδι τη ΑΕΚ. Έχει να προσθέσει κάτι άλλο. Ούτε να αφαιρέσω ούτε να προσθέσω. Τελείωσε η χρονιά τη ΑΕΚ. Για μένα ναι. Είμαι εξή, μπήκα στου ομίλου και από εκεί και πέρα τώρα ποιο θα με κουνηθεί. Η ώρα για σπορ. Θα στείλω εγώ δύο γορίλε εκεί πέρα, του κάνουν αλτίωκα. Ποιο θα με κουνηθεί από την Καστοριά. Μετράω πόσο βάθο έχει η λίμνη τη Καστοριά. Πόσο βάθο. Μέτρησε ο Μελισσανίδη, 12 μέτρα. Έκανα 60 πτώματα εκεί πέρα και ένα 61 δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό λέει Μελισσανίδη, τι καλό που είσαι. Τι καλό που μεταγραφέ, ο Μάνταλο. Έλεγε πριν ένα-δύο χρόνια, ο Μελισσανίδη γύφτο. Μόλι ήρθε μια Μερσεντέ, λέει τι μετράτε. Το βάθο τη λίμνη, λέει τη Καστοριά. Γιατί τα 60 πτώματα μα γίνουν 61, δεν τρέχει και τίποτα. Τι καλό που είσαι, Μελισσανίδη! Σε φώνασε. Γελάει ο κόκκινο. Και τι καλό που είναι ο Μάνταλο! Μισιούρ! Έκλασε κάτι μέντε, να πούμε. Πήρε γιανιώτα. Τι πήρε? Γιανιώτα πήρε. Ποιο πήρε γιανιώτα? Γιακ. Γιακ πήρε γιανιώτα. Ο γιανιώτα τι είναι ο γιανιώτα. Δηλαδή άμα λέω, τι πήρε. Γιανιώτας. Κάνε σχόλιο. Γιανιώτας. Εγώ δεν προσθέτω κάτι. Αχα, εξτρεμάκωση. Θα βοηθήσει. Βέβαια θα βοηθήσει. Σε αυτή την ΑΕΚ βέβαια. Πολύ καλή. Γιανιώτας ταχύτητα έχει, ταχώνει.
Εντάξει, καλό. Πολύ λοιπόν. Καλή κίνηση. Γιατί έγινε καλή κίνηση. Πού πονάει η ΑΕΚ. Στα εξτρέμ. Στα εξτρέμ. Και πέρυσι πονούσε. Τι πήρε. Εξτρέμ. Πόσο τον πλήρωσε το Γιαννιώτα. Έχει σημασία. Είναι παράγοντας ο Μελισανίδης. Έχει σημασία. Δεν του φέραν το Χατσερίδη κουλό με 2 εκατομμύρια. Είναι παράγοντας ο Μελισανίδης. Δεν του φέρανε σερσερί σεντερμπακ 2 εκατομμύρια και να παίζει στα χαφ με τον Μαουρίσιο και τον Κάνια στην ιστορία του σήμερα. Του κατάλαβες κόκκινε. Άντε μπράβο. Και εσύ κοιπά οξύδες. Παρακάτω. Το Γιαννιώτα ήθελε, το Γιαννιώτα πήρε. Και το Χατζερίδη σε μίλησε από το Γενάρη. Τι με μίλησε? Το Γενάρη. Τι με είπε το Γενάρη δηλαδή. Ό,τι τι. Μα θέλω να το ξαναδιαβάσουμε. Τι να διαβάσουμε, ναι, πού το έχει γραμμένο. Από το Γενάρη. Ωραία. Φέρτα εδώ. Λοιπόν. Τα κρατά τα μηνύματα από το Γενάρη μέχρι τον Αύγουστο εσύ. Τα προσωπικά μηνύματα. Τα προσωπικά μηνύματα. Όλα τα προσωπικά μηνύματα. Ή σβήνει ορισμένα δηλαδή. Κανένα δεν, κανένα δεν σβήνει. Όχι. Άρα δεν ξενοπηδά δηλαδή. Είναι υποχρέωση αυτό. Κόκκινε, άμα δεν τα σβήνει αυτό πάει να πει. Για να δω τι γράφει. Θα σου δείξω. Άμα τώρα από τον Αύγουστο με το δάκτυλο τραβά μέχρι το Γενάρη θα φάμε κανένα δύο ώρα. Α, δεν θα φάμε κανένα δύο ώρα. Λοιπόν. Άντε, το δάκτυλο πάνω, γιατί... το δάκτυλο κάτω. Το δάκτυλο πάνω στο κινητό, το δάκτυλο κάτω. Λοιπόν. Για δες. Τι ημερομηνία λέει. Τι ημερομηνία λέει. 9 Ιανουαρίου 2018. Να διαβάσω. Θα διαβάσω, γιατί είναι αγγλικά. Είναι αγγλικά. Και τώρα θα διαβάσει αγγλικά και στο κορδελίο. Δεν θα πεις όνομα όμως. Τι θα πεις όνομα. Εσύ τι. Όχι, δεν θα πεις ποιος σας στέλνει. Εσύ είπες, εσύ τι με είπες. Ποιος σας στέλνει, τι με είπες. Είχα πηγή και αυτό. Την πηγή είχες. Η πηγή μου πες, τι με είπαν, όχι τι σε είπα. Τι με είπα να σου πω. Μου το έδωσε. Μουτ. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, μαθαίνω κάτι. Ναι. Και το βγάλω. Τώρα είσαι... Δεν διεκδικώ την προτιάθεσή της. Κάποιος μου την είπε. Πες ότι μου το είπε κάποιος, ότι δεν δικό μου. Δηλαδή για να βγάλει μια είδηση, τι γίνεται από κάποιος. Δηλαδή, άλλο να βγάλω μια είδηση και άλλο να έχω μια ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Άλλο το δεν ένα. Μιλάω για... Εγώ μιλάω για είδηση. Τι λέει είδηση. Λοιπόν. Χατζερίντι is a player good, but he's an awful character. The most problematic player of Dynamo. Α, τα αγγλικά σου από Τσίπρα είναι. Πες τα ελληνικά, πες. Λοιπόν, είναι ο πιο προβληματικός ποδοσφαιριστής της Δυναμό. Γιατί? Τα τελευταία 10 χρόνια. Ναι. Δεν έχει καλό χαρακτήρα. Ναι. Ναι. Τι έχει ο χαρακτήρα. He is always dissatisfied with something. Είναι πάντα δυσαρεστημένος με κάτι. Ναι. Τον ενοχλεί πάντα κάτι. Ναι, ναι. And his salary is big. I think $2.7. Ρε, πες τα στα ελληνικά, δηλαδή, ρε. Δηλαδή. 2,7 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ναι. Λοιπόν. Συν το ότι είναι καρτάκιας. Είναι καρτάκιας. Λοιπόν, όταν με ενημερώνει ένας άνθρωπος. Μάλιστα. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός. Τι ιδιότητα έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν με νοιάζει. Ποδοσφαιράνθρωπος. Είναι ποδοσφαιράνθρωπος. Και εσύ είσαι ποδοσφαιράνθρωπος. Ζεις στην Ουκρανία. Ζεις στην Ουκρανία. Ναι. Ναι. Και το γνωρίζεις. Το γνωρίζεις. Μας είχε πει τα αρνητικά του. Τα αρνητικά του. That's δηλαδή ο χαρακτήρας του. Τον έβλεπε. Να μαρκάρει δηλαδή ο χαρακτήρας του. Όχι. Είναι υπάρχουν πολλοί περίεργοι τύποι. Ποιος τον έφερε στον ΠΑΟΚ? Υπάρχουν περίεργοι τύποι. Ποιος ο ίδιος ο Σαββίδης. Ποιος Σαββίδης από τους δύο? Ο Γιώργος. Νομίζω ο Γιώργος ήθελε. Νομίζω ο Γιώργος. Άμα ήθελε ο Γιώργος να παίξει, δεν λέει... γιατί δεν το πήρε ένα μάξι ο μπαμπάς του? Πρέπει να φορτωθώ εγώ δηλαδή τα παιχνίδια του Γιώργου. Θα πω εγώ το Σαββίδη. Ναι. Ποιος είναι ο τρόπος που επιλέγεις να διοικήσεις? Γιατί? Ρε φίλε, τι κρατάς μικρόφωνο δηλαδή, τι να του πεις? Όταν καλά κύριε Σαββίδη, σλουρπ. Τι καλά σλουρπ που έρχεται, δώστε μας σλουρπ. Καλά φράγκο σλουρπ. Σλουρπ. Τα σάλια εδώ πέρα στο Μετρόπολης γλιστρίζαμε, σπάσαμε αγκώνες και θάλια. Άσε μας μωρέ κόκκινα. Σλουρπ. Όταν βλέπω. Βγάλατε εδώ το τεχνικό τον Πάπα προηγουμένως. Βιάζει. Τον ψεύταρο να πούμε. Ποιος τον αρχιψεύτη τον Πάπα. Σας δούλευε εδώ. Θα εκτεθείς. Τι να εκτεθώ ρε. Θα εκτεθείς. Πού να εκτεθώ ρε. Πότε να εκτεθώ ρε. Με τον Ερακλής εκτεθειμένος. Ποιον εκτεθείμενος που είχα τα λεφτά ρε. Αν μπήκαν τα λεφτά, τα λεφτά μπήκαν. Σου είπα 10 μέρες. Σου είπα 10 μέρες. Μπορώ να πάρω λεφτά το δικηγόρο. Ποιο δικηγόρο να πάρεις? Όχι, κάνε δικηγόρο. Παίζει ο Πάο, άσε το δικηγόρο. Κάνει τώρα το δικηγόρο αβάντα. Θα μας πάρει καμιά υπόθεση τζάμπα. Άσε τώρα το δικηγόρο. Το δικηγόρο, ο δικηγόρος θα κάνει κομμάτι τώρα στην πλάτη δικιά μου. Πώς θα διοικήσει. Γιατρός δικηγόρος. Άμα το πουλί μου πάθει τίποτα θα με το κάνει ο γιατρός τζάμπα. Άσε ρε κόκκινε. Πώς θα το διοικήσει. Ναι, τι. Το μαγαζί που λέγεται Πάο, Κωνσταβίδης, το ξέρει ο ίδιος. Τι λες ρε. Όταν όμως βλέπω. Πάο και ανοίξει το λαό του. Είναι εταιρεία με συνέστημα. Άστα κόκκινε τώρα με το Χατζερίδη. Γεια του. Τρύπος που. Σ' αρέσουν τα παραμύθια. Μ' αρέσουν τα παραμύθια, ναι, μ' αρέσει. Με ποιον θύμωσα πέρσι πάρα με τη Χιονάτη και τους 7 νάνους θύμωσες. Ξέρω εγώ με ποιον θύμωσες. Ποιο έκανε μπουκα μαζί με τους Σαββίδες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ? Ποιο έκανε μπουκα με τον Σαββίδη? Για να δείξω ότι υπάρχει. Ποιο έκανε. Ποιος, ο Μίχελς, πώς το λένε. Ναι. Τι. Αυτός για ποιο λόγο υπάρχει. Τι για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο υπάρχει. Για να μπορεί ο Σαββίδης να παρουσιάζει έξοδα. Ωραία. Ωραία. Εγώ λέω ότι αυτός δεν κάνει για τον Πάο. Α, δεν κάνει. Τι λέει, ρε, σοβαρά. Όχι, τι μας πεις. Γιατί δεν κάνει. Γιατί δεν κάνει. Δεν κάνει. Γιατί μόνο εκείνη του η κίνηση, ναι, έδειξε ότι το έκανε. Πρόσεχε να μην έχει το τέλος του Κόλκα. Γιατί... Ποιος είναι ο Κόλκας? Ποιος είναι ο Κόλκας? Ο καλύτερος ρεπόρτερ του Πάου μαζί με τους δικούς μας. Τον Πετρωτό. Α, για τον Σταύρο, τον Κόλκα, λες, με, το, με τον Πετρωτό, με τον Ζαΐρη που είναι καλύτεροι. Και τι τέλος είχε. Γιατί τον κόλλησε το Κόλκας τον αυτόν, όπως το λένε. Τον πες τον αρέ. Το Μίχελ. Το Μίχελ και ο Γιώργος τον έβαλε blacklist.
Τι. Εγώ δεν είμαι ρεπορτέρ. Δεν έχω τέτοιες ανησυχίες. Και αν το έκανε αυτό, καλά τον έκανε. Θα μας πεις για τον Χουβαρντάτο τον Πάπα μετά. Για ποιον τον? Το Χουβαρντάτο τον Πάπα. Για τον Χουβαρντάτο τον Πάπα. Την πατσαβούρα από το στόμα μου. Την πατσαβούρα να με βγάλει, ρε ταγάρι, ρε ταγάρι. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκ Μπότσαρ η γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, φαλίας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, στο 85-27-27. 9.55 και είναι το μήνυμα στο 54-340. Μετρόπολη 95,5 στο Facebook, ό,τι μήνυμα θέλετε. Και μετά την ΑΕΚ πάμε στο ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Έχεις προγνωστικό για σήμερα? Ναι. Ακούω. Θα περάσει Μπενφίκα. Θα περάσει Μπενφίκα. Έτσι νομίζω εγώ. Εσύ λες... Πολύ καλύτερη ομάδα. Ναι. Πολύ καλύτερη και ποιος είπε ότι η καλύτερη ομάδα περνάει? Μια, δύο, τρεις θα περάσει η καλύτερη ομάδα. Τέχνη, κάθε φορά δηλαδή ο Πασχαλάκης θα γίνεται τυραμόλα. Έχουν χάβει να μαρκάρουν. Αν έχουν χάβει να μαρκάρουν. Έχουν. Δεν έχουν τα χάτσι Μπενφίκα, όχι. Είναι υστερούν εκεί. Υστερούν. Μάλιστα. Φόρ έχουν στην αντεπίθεση. Να αντεπίθεση, αν έχει φόρ. Αντεπίθεση, ο φόρ. Έχει. Έχει. Μπορούν να βάλουν. Φυσική κατάσταση είναι καλύτερη. Όχι. Ταχύτητα. Η λογική τι λέει? Η λογική λέει ότι έχει προβάδισμα η Μπενφίκα. Μάλιστα. Το θέλω που θες να σου πω. Ναι. Να γεμίσει το μαγαζί μαρμίτα να βγάλω τη χρονιά. Ναι. Τον ΠΑΟΚ θέλω. Ναι. Γιατί έχει οικονόμα. Ναι. Γιατί μπαίνω σε ένα μαγαζί και το οποίο βγάλω κανένα φράγκο κι εγώ. Okay. Η λογική μου τι λέει? Ναι. Θα προκληθεί η Μπενφίκα. Το θέλω μου είναι ο ΠΑΟΚ. Η λογική μου είναι η Μπενφίκα. Τα κάλυψε όλα. Δεν κάλυψα τίποτα. Ξέρεις τι λεφτά βγάζουμε εμείς στο μαγαζί όταν παίζει ο ΠΑΟΚ ιδιαίτερα ευρωπαϊκό παιχνίδι? Βγάζουμε το ενίκιο. Μάλιστα. Με τον Άρη και τον Ηρακλή δεν έχουμε να πληρώσουμε τη σερβιτόρα. Έτσι να σου πω δηλαδή την αλήθεια. Για να είμαι δηλαδή ειλικρινής. Κατάλαβες. Έρχεται η σερβιτόρα και λέει πότε θα πληρωθώ. Λέει ο κοντός, ασούμε, έλα σε δύο μέρες ασούμε. Μόλις παίζει ο Ηρακλής δεν ανοίγουν το μαγαζί καν. 500.000 κόσμος είδε τον Άρη τη Δευτέρα. Ναι. Μάλιστα. Εγώ ξέρω ότι ούτε τρία ποτά δεν πούλησα. Άσε ρε τον Άρη τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι το ψωμάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Για τα μαγαζιά. Εγώ άκουγα πριν στο Γαριλαίο πάνε και παίρνουν διαρκείας. Ποια, οι πελάτες του Άρη? Οι πελάτες του Άρη. Οι πελάτες, πελάτες είναι. Τι θα κάνουν, είδαν κάτι καλό. Οι πελάτες θα πάρουν διαρκείας. Δεν οπαδί. Επειδή θα σε πούνε και θα μου πούνε. Τι θα σε πούνε? Το κάνουμε και εμένα. Τι και έχει ΠΑΟΚ Μπενφίκα σήμερα. Πρέπει δεν πάει να έχει και εξωγήινη γη. Εγώ λέω, τι θες να μου πεις? Θα ρωτήσω ό,τι ρωτάω και τις προηγούμενες. Ρώτα ό,τι θέλεις. Καταρχήν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ ναι. να παρουσιαστεί κατώτερος από τον παιχνίδι της Λισαβόνας αποκλείεται. Αποκλείεται. Θα είναι πιο διαβασμένος, πιο προσεκτικός. Οι άλλοι θα είναι αδιάβαστοι, δηλαδή μαθηματικά. Αυτό σου είπα. Γιατί παίζουν και οι άλλοι, ναι. Λέω, ο ΠΑΟΚ αποκλείεται, είναι χειρότερος. Ναι. Θα είναι καλύτερος. Ήμπρο, θα βάλεις εδώ γουρου, γουρου, γουρου. Όχι. Βάλανε οι άλλοι, όχι. 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 Θα φοβάσαι μπα στο Καφτατζόγλου και σε σανιδώσουν γι' αυτό. Α, παρένθεση. Παοξίδες από τον Καφτατζόγλου που θα περνάτε, προσέξτε τις ενέδρες. Ειδικά οι μεμονωμένοι, μπαμπάδες, παιδιά, γυναίκες κτλ. Εκεί οι Ηρακλειδείς στείλουν ενέδρα. Όπως στήσανε ενέδρα την άλλη φορά στον άλλο που τον φάγανε λάχανο, να πούμε. Πάμε παρακάτω, λέγε τώρα εσύ. Θες να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ? Ναι, να μιλήσουμε για ό,τι θέλεις, λέγε. Ναι. Εγώ έχω μόνο μία απορία. Τι εγώ απορία? Λέω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρεθεί σε μια πολύ καλή μέρα. Ναι. Γιατί να μην βρεθεί σε κακή μέρα, δηλαδή? Μπορεί να βρεθεί σε μια. Θέλεις ή βλέπεις? Εγώ πιστεύω θα είναι καλός ο ΠΑΟΚ. Πιστεύεις θα είναι καλός ο ΠΑΟΚ? Και θα προκριθεί, πιστεύω. Και θα προκριθεί, πιστεύεις? Εγώ πιστεύω θα περάσει. Ωραία. Λοιπόν. Θέλεις. Μάλλον εσύ που βλέπεις. Θέλεις πολύ, έτσι. Θέλω να περάσει. Θα κεράσεις και ένα ποτό το βράδυ, άμα περάσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί να κεράσεις? Ξέρω εγώ, θα κορδάρεις με τα μάξι. Μπι, μπι, μπι. Ναι, θα... Είναι η ομάδα μου. Ξέρω εγώ γιατί. Με λες αν θέλω. Θέλω. Ναι, τι, εγώ έχω το θάρρος να πω τι μπράβο, θέλω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν το φτιάχνω. Ναι, σωστό. Θέλω σωστό. Να περάσει. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Οπότε βλέπεις θα περάσει. Πάρα πολύ. Εγώ λέω θέλω να περάσει. Θέλει, θέλει. Καλός, καλός. Θέλω να περάσει. Καλός άνθρωπος. Αλλά έχω την ίδια απορία που έχω από την πρώτη στιγμή. Για πες μου την απορία. Αυτό το σατανά τον πίτσι. Από αυτό το πίτσι. Ποιος θα το μαρκάρει και πού? Εγώ. Πες μου έναν τρόπο εσύ που νιώθεις από κουουουτσάρισμα. Ναι. Νιώθω. Τι είπα, Βάιν Σβάιλερ είμαι. Τι λογική. Την πιο λογική προσέγγιση θα σου το... πω. Δηλαδή τι νιώθω, ρε φίλε. Τι νιώθω. Ο πίτσι δεν είναι ένα παίκτη ο οποίο παίζει σε μία θέση. Παίζει 100. Ποιοι θα παίξουν πλάι, ρε. Μπροστά. 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 Τι λέει εδώ το γράφημα που έχει μπροστά? Ζαμπά και Λιμιό. Πώ λέει? Ζαμπά και Λιμιό. Ζαμπά και Λιμιό. Ο Ζαμπά και ο Λιμιό όταν χάνεται η μπάλα. Πρέπει να γίνονται back. Θα γίνονται φυσικά back, αλλά όχι στο όριο της γραμμής.
Δηλαδή, προς τα μέσα. Θα κλείνουν 15 μέτρα ο ένας προς τα μέσα και 10 μέτρα και 10 για μέτρα. Για να μειώνουν τις αποστάσεις. Θα μειώνουν τις αποστάσεις έτσι ώστε, επειδή δεν υπάρχει χαφ που να μαρκάρει τον Πίτσι, είναι όλοι τους δαμπάνιδες οι χαφ του ΠΑΟΚ. Οι πλαϊνοί που είναι καλοί στα μαρκαρίσματα και ο Ζαμπά και ο Ουάρντα, θα σου πω εγώ, και πολύ περισσότερο ο Λιμιός, ναι, που είναι πολύ καλός στο μαρκάρισμα πίσω. Η εντολή, έμαθα εγώ, δεν το λέω ότι είναι δικό μου, έμαθα ότι η εντολή είναι θα γυρίζετε πίσω, αλλά δεν θα πέφτετε πάνω στη γραμμή. Δηλαδή να έχετε τον μπακ, μη σας βγει, ας βγει ο μπακ. Δεν μας νοιάζει τόσο από πολύ. Από πλάγια ας βγουν. Ο μπακ ας βγει, θα κάνει. Στον άξονα να μην βγουν. Εκεί λοιπόν που να μην μας βγουν κάθετα όπως μας βγήκανε, επειδή δεν έχουμε τον Μπέλκα, ο Πέλκας, το παιδί έγινε χαφ, έγινε τρίτο χαφ, δεν είναι. Κουράστηκε, έκανε κτλ. Θα έρθει λοιπόν, πρόσεξε, ο Λιμιός. Mm. Θα έρθει ο Πέλκας στο κέντρο και ο Ζαμπά, όπως λέει το γράφημα, ναι, στα 5 μέτρα. Ναι. Δεν θα είναι στα 30. Δεν θα είναι στα 25 η απόσταση αυτή. Ένα μυστικό λοιπόν είναι αυτό εδώ πέρα. Λέει, επειδή, τέστα... δεν έχουμε, επειδή λέει ο δεν έχουμε ένα γκάτσε, δεν έχουμε ένα γκάτε, δηλαδή, το τέστα... δεν έχουμε ένα. Μπορώ. Ας το 4. Το 4-2-3-1. Ναι, θα γίνεται 4-5-1. 4-5-1. Θα γίνεται 4-5-1. Η απόσταση απλά... λοιπόν θα είναι η εξής. Απλά ο Ζαμπά, περίμενα εδώ. Θα είναι ανάμεσα στο Γκερίνια και τον Κρέσπο. Πιο μπροστά, όχι, όχι, όχι. Ανάμεσά τους. Ναι, πολύ πιο ανάμεσα. Ανάμεσά τους. Ναι, και δεν θα είναι. Το Λιμιός ανάμεσα σε Βαρέλια. Κίνη μπακ, διάβασε τα μπακ το, δύο, το δεξί μπακ και τον αριστερό. Ο Γκριμάλντο αριστερά, ναι, και ο Αλμέιδα δεξιά. Αυτή το πολύ πολύ να μας κλάτα. Άμα ο τη φάμε. Πα... Ναι, ποιος, τι μας κάνει. Καλά, εντάξει, άλλο. Τι θα κάνει ο μπακ δηλαδή. Θα έρθει ο μπακ και θα σου τάρει από τα 30 μέτρα. Άμα το φάμε, Πασχαλάκη. Ρε άστο, σου λέω για γκολ να με κάνει. Ρε τη ζημιά να με κάνει. Τι να κάνει. Θα έρθει να πλευροκοπήσει. Ωραία. Από πλάγια. Ας έρθει να πλευροκοπήσει. Θα κάνει τη σέντρα. Η σέντρα κατά 90% αβγεί ο Πασχαλάκης. Ο Βαρέλα είναι καλός. Άντε να επιδείξει και ο Μάτος που είναι καλός. Ο Κρέσπο. Τελειώσαμε. Ωραία. Τι άμε βάλει στο τεχνικό, στο τεχνικό κομμάτι με κάλυψε. Σε κάλυψα. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Που με λες πώς θα πιάσουμε, πώς θα κάνουμε. Αυτή είναι γιατί ένα, πιστεύω, ένα τρικάκι που είπε ο μπαμπάς του Μιρτσέα. Ο μπαμπάς του. Πώς το λένε. Του Λουτσέσκου του τόπε. Ο μπαμπάς του Μιρτσέα μαζί. Του λέει ο μπαμπά. Γιατί έχουμε στον ΠΑΟΚ δύο μπαμπάδες και δύο γιους να πούμε. Μπαμπά, τρεις μπαμπάδες έχουμε. Ποιος και το γιο του Γκαγκάτσι. Μπαμπά, ο ένας, μπαμπά, ο άλλος, μπαμπά, ο άλλος. Άμα τους βγάλεις τους μπαμπάδες στο Άγιον Όρος ένα μήνα, δεν θα έχουν να βρούνε νερό αυτοί, από τη βρύση να πιούνε. Αυτοί και οι τρεις. Το κατάλαβες. Yeah. Άμα κλείσεις τον Γκαγκάτσι σε ένα κελί, στη μονή, εστιγμένη. Άκου τώρα το κοπρός. Ναι, 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 ναι. Βάφτισε μπαμπά το Ρασβάν. Ναι, γιατί ψέματα... Είχε βαφτίσει μπαμπά. Τον κύριο Γιώργο Σαββίδη, ναι, τον έχει κάνει τώρα γιατί, κύριο. Ναι, ναι, όχι, σε λεφτά είναι κύριος. Και, και τον κύριο, ναι, Μάκη Γκαγκάτση τον έκανε μπαμπά. Μπαμπά, δεν είναι και αυτό. Άμα πάρεις τον Μάκη, τον Βασίλη τον Γκαγκάτση, τον Ιβάν τον Σαββίδη και τον μπαμπά του Λουτσέσκου και τους πεις θα πάμε στο Ρώσικο μοναστήρι τρεις μήνες. Εσύ τι νομίζεις, θα λειτουργήσει τίποτα εδώ πέρα. Άνθρακες ο θησαυρός, εγώ στο λέω. Τι κεράτα. Εγώ είμαι κεράτα. Του είπε λοιπόν ο Μιρτσέας, παιδάκι μου, εμείς δεν έχουμε χαφ να πιάσουν αυτό το σατανά. Θα κάνεις ντουμπλαρίσματα. Μ' αρέσει η απάντηση. Κατάλαβες, πάμε δεν το, είναι δικό πάμε στο δικό μου. Πληροφορία είναι. Ναι, πάμε στο, πάμε στο δικό, στο δικό μου. Ναι, ναι. Ψηλά κοιτάς καθόλου το βράδυ. Ψηλά, ναι. Ψηλά κοιτάς το βράδυ. Κοιτάς, μην σε φάει κανένας μπαμπέσκα. Μόνο πίσω κοιτάω, μην είναι κανένα μαχαίρι. Ψηλά κοιτάς καθόλου. Ψηλά γιατί να κοιτάω. Όταν έχει πεφταστέρια. Πεφταστέρια. Ναι. Δεν είμαι ρομαντικός να βλέπω τα πεφταστέρια. Λέω ρε παιδιά. Όχι, 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 όχι. Το φεγγάρι κανένα φορά να έχει άλλο χρώμα. Την τσέπη μου κοιτάω, μην πω το αναδειάζει συνέχεια. Αδειάζει. Πώς γίνεται να αδειάζει η χώρα να γεμίζει. Γεμίζει, αδειάζει. Τι κόλπο είναι αυτό. Άμα σου πω τα κόλπα τα δικά μου. Πώς καταφέρεις γιατί να αδειάζει. Όταν θα γράψω βιβλίο, εγώ η Πασοκόψη και η Χριστιανό Ρουφιάνη. Θα γράψω ένα βιβλίο. Πώς αδειάζει το οποίο θα γίνει best seller. Χωρίς να γεμίζει. Ναι, γεμίζει και αδειάζει. Άλλο γεμίζει και δεν κοιτάζω ψηλά, όχι. Δεν προσεύχομαι. Αν κοιτάξει τα άστρα. Τα άστρα, ναι. Λένε ότι ήρθε η ώρα του πάω. Τα άστρα το λένε. Ναι. Μάλιστα. Τι θέλω να πω. Τι. Πήγε η Σεμίραμη, σε είδε το χέρι. Όχι, ρε Βλάκα, δεν πιστεύω σε αυτά. Α, δεν πιστεύει αυτά. Εδώ πιστεύει τα χριστιανικά ότι αν είσαι ο Χριστός, δεν πιστεύει στα καρπιά. Όλα τα πιστεύει εσύ. Κύριε, δεν θέλω να σε πετάξει. Εσύ πιστεύει ότι θα βάλει. Δεν θέλω να σε τα χριστιανικά σου. Εσύ πιστεύει ότι ο άλλο ο Ζαβουνοκέφαλο θα βάλει λεφτά στον Ηρακλή. Ο τον Πάπα. Δικαίωμά μου. Δικαίωμά σου είναι. Το δικό σου το. Ο Σορού. Ο Σορού ποιο είναι ο Σορού. Ο Αιγύπτιο. Ο Αιγύπτιο θα βάλει λεφτά στον Ηρακλή 300 χιλιάρικα. Μάλιστα. Όχι 300, πολλά περισσότερα. Πολλά περισσότερα θα βάλει. Τα 320 είναι τελειωμένα. Πότε θα τα βάλει δηλαδή. Θα σου λέω θα μπουν. Α, θα μπουν. Δηλαδή, πότε θα μπουν. Θα μπουν. Θα μπουν, τελείωσε. Σύντομα. Σύντομα. Δηλαδή 28 Οκτωβρίου θα μπουν. Έμαθες με το που άνοιξε το αφημί. Ναι. Ποιο ήταν το πρώτο όνομα που μάθανε ότι ζητάει λεφτά. Ζητάει λεφτά. Έμαθες ποιος. Ο Κοφίδης. Τσιγκουναράς. Γιατί. Το πρώτο. Ρε φίλε δεν πρόλαβε να. Γιατί να μην ζητήσει. Συγγνώμη, γιατί να μην ζητήσει. Γιατί. Είπα εγώ να μην ζητήσει. Γιατί να μην ζητήσει. Σε ρώτησα να το ξέρει. Ναι, το ξέρω. Γιατί να μην ζητήσει, δηλαδή. Έφυγε, βλέπει ότι. Δούλεψε.
Φυσικά και έκανε δουλειά. Και πρέπει να πληρωθεί. Δεν πρέπει να πληρωθεί. Όταν είσαι εγώ... κομμουνιστής και όταν εγώ... όταν εγώ με σένα γνωρίζουμε χρόνια και ξέρω ότι είσαι μια δύσκολη και μου οφείλεις 5 δραχμές. Θα είμαι ο πρώτος που θα σε χτυπήσω μόλις πάω να πατήσει τα πόδια σου γιατί... και να ζητήσω τα λεφτά ή θα κάνω λίγο. Εσύ λίγο. Όταν σε κόστησε ο Extra Sport και έβαλες μήνυση, έκανες εκεί και τα έπαιρνες με τον δικηγόρο, εσύ δεν τα δούλεψες εκεί που είχατε 2% ακροαματικότητα. Φίλε, ρωτάω κάτι. Και τα πήρες με πεντάρες με 2% ακροαματικότητα. Ο άλλος δεν έκανε δουλειά, τουλάχιστον παραπάνω από σένα έκανε εκεί πέρα. Δεν σ' άκουγε ούτε η συγχωρεμένη η Θεία Μαρίτσα να πει. Τι να εκτεθώ, ρε κόκκινε. Δεν έβαλες δικηγόρο εδώ και τους τα πήρες και με τόκο. Εσύ γιατί τα πήρες δηλαδή και να μην τα πάρει ο Κοφίδης. Αν ήθελα, για πες μας, αν ήθελα να τα πάρω με τόκο θα τα έπαιρνε. Ναι, δεν τα πήρα με τόκο τα πήρες. Δεν τα πήρα. Μια χαρά τα πήρες με τόκο. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Δεν τα πήρα. Τα δηλαδή κάνουμε κριτική στον Κοφίδη, αλλά όταν μας κοστάνε μας λεφτά. Έκανα αυτά, κριτική. Ναι, γιατί με έκανε στο μάτι έτσι, με έκανε σε τον Κοφίδη. Ναι. Ποιο είναι το πρώτο και με ψιθυρίζει ο Κοφίδη, γιατί εγώ δεν το ξέρω, με το ψιθύριζες. Τώρα ακούστε, αυτό που είπε με τη μία, είπε ότι το ψιθύρισα. Με έκλεισε και το μάτι. Σε έκλεισε το μάτι. Πού να κλείσει. Επειδή δεν τολμά να το πει εσύ, επειδή ο Κοφίδη θα κι αλλά με τη θύρα 10 και σα ενεδώσει ο πιφτέκη. Σου λέει στο πιο λακαμάσο να πιόπλο, ο οποίο αντέχει το ξύλο να πούμε, κατάλαβε. Καλά... Ο Κοφίδης με τη θύρα 10. Ναι, όντω, η ξυλοχωρητικότητα έχει αυξηθεί με τόση προπόνηση. Ναι. Και η γλώσσα σου πάει καλά. Η πολύ παρέα με το έλα, έλα. Για πε λοιπόν. Λοιπόν, θα τελειώσω το ζήτημα. Άλλο ήταν θα φτάσουμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα του ΠΑΟΚ. Ήρθε το ΠΑΟΚ, γιατί στα αστέρια, το πεφταστέρια εσύ. Δηλαδή, δουλεύει τόσο πολύ που είσαι και ρομαντικό, κοιτά και τα αστέρια, βλέπει και τη σεμίρα μη. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. ΠΑΟΚ, ωραίο ρεπορτάζ κι άλλο. Είδε τα αστέρια αυτό. Ήρθε η ώρα, ναι. Ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ήταν άτυχο με τον έγιαξο 3-3. Άτυχο ήταν. Άτυχος. Άμυνα δεν είχε. Τερματοφύλακα δεν είχε. Άτυχος. Έσπασε το δάκτυλο του Χαλκιά, έβαλε τον Κρέσιτ κάτρο γιόρτιο. Δεν ήταν άτυχο. Τερματοφύλακα δεν είχε. Τερματοφύλακα δεν είχε. Και δεν μπορούσε να πιάσει το Σουάρε ο άλλο. Σουάρε τώρα δεν μπορεί να τον πιάσουν. Τότε. Άρα δεν ήταν άτυχο, ήταν καλύτερο. Ήταν καλύτερος ο Άγιαξ. Άντε πάμε παρακάτω. Με 3-3. Ναι, γιατί. Όταν βάζει τον Άγιαξ 3 γκολ, δεν λέγεται καλύτερο ο άλλο. Έτσι λες εσύ. Ναι. Πού τα έφαγε τα 3 στην Τούμπα, δεν τα έφαγε. Έλα, ρε, που με ήταν δύο ισοπαλίες και αποκλείστηκε. Καλά έπαθε. Και με τη Σάλκε τελευταία στιγμή αποκλείστηκε και προσπάθησε και το πάλεψε. Άδικα, το καημένο. Ήρθε η ώρα του τώρα. Δεν είπα άδικα, είπα άτυχα. Άτυχο ο καημένο ο Πάοκ. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή τελειώνει. Γιατί. Ναι. Για πες. Ο Πάοκ έχει διατηρήσει τον κορμό του από πέρσι. Έχει διατηρήσει τον κορμό του από πέρσι. Με αυτό προσπαθεί να περάσει. Με τον κορμό. Ναι, δηλαδή, όχι με κάτι καινούργιο. Ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Ζαμπά θα κάνει διαφορά για να περάσει. Γιατί? Ο Άρντα μπορεί να κάνει. Ναι. Τι διαφορά είναι ο Άρντα με τον Ζαμπά σαν παίκτη, ξέρεις. Ποια είναι η διαφορά. Πρώτον, υψομετρική. Τι θα πει υψομετρική. Ο Άρντα είναι πιο ψηλό παιδί. Ναι. Μπορεί να βοηθήσει και από τον Ζαμπά. Πόσο μπορεί έχει δηλαδή. Πιο κοντός, πώ το λέει, 10 πόντους πιο κοντός. Βρεθήκατε στον μπαρ μαζί και μετρηθήκατε του ώμου. Με ρώτησε και σου απαντάω. Τι είναι 10 πόντους. Πιο κοντός. Όχι. Μπορεί να κοντά στο ίδιο μπορεί είναι. Πάμε παρακάτω. Παπαριά είπε. Παρακάτω. Άλλο. Παρακάτω. Μπε να δει. Ο Άρντα είναι στο 1,83-84. 1,82 είναι περίπου 2 πόντους. Όσο έχω εγώ διαφορά με σένα. Ένα πόντο, 1,5. Αυτή είναι η διαφορά. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Εσύ είσαι κοντός και εγώ ψηλό. Ναι, εσύ είσαι ψηλό. Έχει μεγάλο κεφάλι. Τι να κάνω. Εγώ μικρό κεφάλι. Οι όμοιοι ίδιοι. Γενικά τα πάντα. Έλα. Τελείωνε. Ποια είναι η διαφορά του Άρντα με τον Ζαμπά. Λοιπόν. Λέγε. Ζαμπά... Και γιατί θα πρέπει να παίξει σήμερα ο Ζαμπά και ο Άρντα. Γιατί να ξεκινήσει. Γιατί πρέπει να παίξει, εγώ θα λέω. Ξέρεις να το αναλύσεις. Οι επιθετικές αρετές του Άρντα είναι πολύ καλύτερες από αυτές του Ζαμπά. Μα, αυτή είναι απάντηση. Οι αμυντικές αρετές του Ζαμπά είναι... δεν μπορώ να τι αξιολογήσω. Αυτό καλύτερο. Είναι απάντηση τώρα δηλαδή. Θα πας να πάρεις. Αν το θεωρεί μάλιστα. Τώρα. Ναι. Ο προπονητής. Θα πάει τώρα να πάρει λεφτά αυτός από πάνω. Έκανε ανάλυση. Μπορεί τώρα να τα πήρα κιόλας. Δεν αμφιβάλλω. Λοιπόν, δεν αμφιβάλλω. Μπορεί ο Ζαμπά. Στο ανασταλτικό κομμάτι να είναι καλύτερο από τον Άρντα. Λες εσύ. Το γνωρίζει ο Λουτσέσκο. Εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι. Γιατί πρέπει να παίξει εσύ σήμερα... κάποια ναι. Που το παίζει πολύ. Γιατί βάζει το Ζαμπάκι όχι τον Άρντα σήμερα. Πες μου εσύ. Ξέρεις γιατί. Πες. Να σου πω εγώ γιατί. Στο πω γιατί να μάθει και εσείς οι βλαχοπαοξίδες που θα πείτε 4 τόνους ρετσίνα και δεν ξέρετε τι βλέπετε. Ναι. Ο Ζαμπά, φίλε, έτσι όπως τον είδα εγώ δηλαδή, έναντι του Άρντα, είναι ελαφρά πιο γρήγορο. Ένα. Πιο γρήγορο σε ταχύτητα. Σε σπριντ και σε έκρηξη το ίδιο. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι ο Άρντα είναι πολυτιμότερος στους κλειστούς χώρους. Ο Ζαμπά κλειστό χώρο δεν έχει, δεν τον είδαμε ακόμα. Ο Ζαμπά λοιπόν είναι πολύ καλός να βρεθεί στο χώρο που πιθανό να βρεθεί γιατί θα ανέβει η Μπενφίκα ψηλά. Ενώ ο Άρντα είναι πολυτιμότερος στο να κλείσει τα μπόγια ψάχνει. Στο να κλείσει στο ενασμέναν. Είναι καλύτερος ο Ουάρντα, πιο έμπειρος, πιο ενασμένα κτλ. Άρα στον κλειστό χώρο ο Ουάρντα είναι καλύτερος. Ο Ζαμπά είναι καλύτερος στον ανοιχτό χώρο. Κλειστό χώρο δεν είναι.
Ποιο είναι ο πιο ψηλό? Δεν ξέρω, στο ίδιο μπορεί πάνω κάτω. Κάνα δύο πόντου. Ο Ζαμπά είναι πιο ψηλό δύο πόντου. Άντε φύγει από εδώ πέρα. Ήρθε να κάνει εκπομπή, δεν έχει ιδέα. Είναι δύο πόντου πιο ψηλό. Άντε μπράβο. Ένα 78 και ένα 76. Άντε τα ίδια είναι. Πάνω κάτω τα ίδια. Λέγε τώρα άλλα. Ήδη λέει ο Γιάγια του Ρέκλε στο Γαύρο για το βράδυ Καντούρι να παίξει για. Πόσο χρόνο είναι ο Γιάγια του Ρέ? Μεγάλο του κάνει. Ο Γιάγια του Ρέ. Ναι. Είναι με τον Αλέφατο να πίνει τσάι να πούμε στο Πασά λιμάνι. Να τον δούμε. Τι να τον δούμε. Ο Κολοβέτσιο δεν παίζει πια στην ΑΕΚ, Ραπτόπουλο. Ο Κολοβέτσιο λέω. Ο Λαμπρόπουλο. Η πρώτη βλακία που εντάξει, ναι. Το χθεσινό παιχνίδι ενάντια στο Λεβαδιακό τη Ουγγαρία αποδεικνύει ότι αν δεν πάρουμε από έναν πολύ καλό παίκτη για κάθε γραμμή στο Champions League θα σπάσουμε το ρεκόρ του Γαύρου με τη Γιούβε. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Τη Νέα Σμύρνη. Έχει. Η Νέα Σμύρνη καλησπέρα λέει για την ευρωπαϊκή πορεία του Παοξή. Βάλει ένα τραγούδι. Μάνα μας έκλεψαν το τρακτέρ και έμεινε η πλατφόρμα. Νίκος 21. Αυτός ο Νίκος 21 τώρα έχει χιούμορ. Έτσι νομίζει. Έτσι νομίζει. Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Καλή επιτυχία στον Πάοξ σήμερα. Άρα που διχώρει μια άποψη για τη μεταγραφή του Γιαννιώτα στην ΑΕΚ. Θα βοηθήσει. Το είπαμε πριν. Ότι από τη στιγμή που πονάει. Στις, ο Μελισανίδης παίρνει παίκτη που αξίζει 800.400 και ο Πάοκ παίρνει παίκτη που αξίζει 400.000 4 εκατομμύρια. Αυτή κόκκινη είναι η Βίντι μετά το 75 έκανε δύο φάσεις. Μόνο να φάω και ένα σούτ. Η ΑΕΚ επίσης έπαιζε με τόσες απουσίες και λόγω καρτών και τραυματιών. Μην ξεχνάμε ότι η Βίντι είναι πρωταθλήτρια Ουγγαρίας και η πιο έτοιμη από την ΑΕΚ έχοντας παίξει 5 αγώνες πρωτάθλημα. Λοιπόν, Γιάννη. Ναι. Η ΑΕΚ έκανε 8 τελικές μετά το 75. Ναι. Η Βίντι. Η ΑΕΚ δεν έκανε τίποτα. Mm. Ένα σούτ έκανε στο 95 ο Αργεντίνος που μπήκε. Ποιος είναι αυτός? Ο Πόνσε. Λοιπόν, που μπήκε και για μένα κακός έπρεπε να προχωρήσει. Δεν έπρεπε να σουτάρει από μακριά. Εκεί στο 97-98. Ναι, έπρεπε να την κρατήσει λίγο την μπάλα, ναι. Σωστό. Πώς είπε, έχω κάτι σωστό. Θα πεις και σωστό. Τι, εγώ τι λάθος θα σε βρω. Και θα πάω στο λογιστήριο μετά από αυτό. Θα πάω στο λογιστήριο. Για αύξηση. Εσύ ό,τι θες κάνει. Επειδή είπα το σωστό. Εδώ έχουν πάρει λεφτά στο Μετρόπολη κάτι. Του ταμπάνιδε τώρα εσύ θα. Ψήσε Λάρι Κίνγκ. Πλάκα κάνεις. Έχω πάρει κάτι μισθούρις εδώ. Κάτι ρουφιάνι του μουστάκια παλί. 2.000, 1.800. Το βάλανε μέσα τον ανδρώνι. Λέγε ρε. Ραπτόπουλε λέει. Ψήγη ρουφιάνι λες... προνοιόταν εδώ. Έλα κάνω λεφτά κυρίες και κύριοι. Λες ποιος κολοβές και ως την ΑΕΚ. Οικονόμου Λαμπρόπουλες είναι το στόχο. Έχει δίκιο ο φίλος. Αλλά τα βασικά, λέει, στα βασικά είναι ο Τόση Τζιγκρίνσκι. Ο Τζιγκρίνσκι πολύ καλό στο παιδί. Ξέχνα το Τζιγκρίνσκι. Ναι, είναι... δεν τον βλέπω να παίζει φέτος. Ναι. Και γράψτε το, τόσο αν δεν τραυματιστεί ξανά θα κάνει παπάδες. Είναι μεγάλο στόχο. Ωραίος. Από εκεί και πέρα η ομάδα σχέση με πέρσι έχει πιο πολλές επιλογές. Ερώτηση. Και θα έρθει και μια χαφάρα και πολύ ένα εξτρέμ. Πήρε ήδη Γιαννιώτα. Άντε, ωραίος. Δεν μου λες. Πιο πολλά παιχνίδια ποιος θα παίξει, ο Χατζηρίδης ή ο Τσιγκρίσκι φέτος? Ο Τσιγκρίσκι δεν βλέπω να παίζει. Εσύ βλέπεις να παίζει ο άλλος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Αναγκαστικά θα παίξει. Αναγκαστικά, Ευρώπη, Ελλάδα, αναγκαστικά. Ελλάδα, με το φιλικό με τον Αντρόμητο, με την Ξάνθη και του Μουζενίδη θα παίξει. Ραπτόπουλε. Θα κάνει καλή καλή. Παλαδό βατσά μα. Καλή σεζόν. Ναι. Και πέρσι έλεγε ότι η ΑΕΚ θα σκάσει. Πε κι άλλα, είσαι το γούρι μα. Παιδιά, το αποτέλεσμα πολλέ φορέ δεν συνάδει με την εικόνα μια ομάδα. Πολλέ φορέ το ποδόσφαιρο δημιουργεί καταστάσει. Γιατί ήταν το μάτς να πούμε για 1-1 χθε. Το μάτς ήταν χθε για 1-2. Σωστό. Ραπτόπουλε, έχετε να μα πει τίποτα για τον Ηρακλή? Ναι, ο Τον Πάπα θα βάλει λεφτά. Έκανε διαφήμιση τζάμπα πάλι στον Μπούζο. Εγώ τον έπαιρνα ένα 5.000 τον Πάπα. Πολλά λεφτά έχει. Πολλά λεφτά έχει. Σας δουλεύει κανονικά. Θα βγάλετε εσείς εισιτήρια, λέει, θα βοηθήσω κι εγώ. Σας δουλεύει κανονικά. Βρήκε την Αγελάδα με το βυζί το μεγάλο. Ο Θόδωρος από τη Στοκχόλμη. Πώς την είπες? Στοκχόλμη. Στοκχόλμη, ναι. Στοκχόλμη, ναι. Κάπαχη. Κάπαχη. Το έπαιξα, λέει, 2-3-0. Ποιο έπαιξε 2-3-0? Τον Πάοκ με την. Αν καταφέρει, φίλε μου, ο Πάοκ κερδίσει την Μπενφίκα χωρίς να δεχθεί γκολ, θα μιλάμε για έπος. Αν καταφέρει από αυτή την Μπενφίκα να μην δεχθεί γκολ, να το πω διαφορετικά γιατί μπορεί και 0-0 να έρθει, θα μιλάμε για έπος. Και για 0-0 είναι έπος. Φυσικά, αν δεν δεχτεί από αυτή την Μπενφίκα. Αν δεν δεχτεί από αυτή, αν δεν δεχτεί από αυτή την Μπενφίκα. Πάει τελείως. Αν έχει ένσταση, πες το. Όχι. Μιλάμε για μια ομάδα, ναι, η οποία έχει 101 τρόπους να σε βάλει γκολ. Ναι. Δεν είναι μόνο διάστατη. Είναι τυχερός ο Πάοκ σε ένα πράγμα. Ότι αυτό ο Πίτη είναι χασογκόλης. Τα χάσε. Λάθος κάνεις. Εντάξει. Θα τα χώσει λες. Δεν είναι βραδιές, ρε Σικώστα, αφού τα ξέρεις. Σε ένα παίκτη είναι βραδιές. Απλά να σου πω κάτι. Άρε να ήμουν μάγειρας εγώ. Πάω ξύς και να δούλευα στο Χάγκετ. Θα του ρίχνα τη σταγόνα του πίτι στο πιάτο. Να τον έφτιαχνα μια χαρά. Ευτυχώς. Ευτυχώς που δεν ευτυχώς, είμαι. Πάω ξύς και μάγειρας. Ευτυχώς λίγα Ραπτόπουλε υποστηρίζει Μπενφίκα. Θα περάσουμε. Κάνεις ένα λάθος. Δεν υποστηρίζω καμιά Μπενφίκα. Λέω ότι είναι πιο κοντά στην πρόκριση η Μπενφίκα. Και ο Μπουκ το λέει και πάω με τον Μπουκ. Κοσμά. Δεν σου λέω,
Δεν σου λέω τι θέλω, σου λέω τι βλέπω, βλάξ. Ναι. Κοσμά. Κοσμά. Άντε, εγώ είπα βλακία. Εσύ πόσο άσχετος μπορεί να είσαι που μπήκες και στο ίντερνετ να ψάξεις πόσο είναι και τα στέλνεις και λάθος. Εγώ είπα μια βλακία χωρίς να ξέρω. Τι βλακία είπες, για ποιο πράγμα. Εγώ είπα ότι είναι πιο ψηλό ο Γουάρντ από τον Καλά, εσύ μπορεί να πει ο Χατζηνάκος είναι 1,90. Άμα πιει δύο ποτήρια, κάτι σάρκα, ό,τι θες. Το θεωρούσα πιο ψηλό. Αυτό στέλνει και τα ύψη, τα στέλνει και λάθος. Εντάξει. Λεβαδιακός Ουγγαρίας πρωταθλήτρια που αποκλείσαμε, που απέκλεισε λέει Μάλμε Λουντογκόρετς. Λοιπόν, η ΑΕΚ κόντρα σε όλα. Πέρασε, ήρθε ο Γιαννιώτας, έρχονται δύο παικταράδες και ντάμπλ. Παιδιά, και τι θέλετε να μου πείτε, η Λουντογκόρετς την έχετε δει φέτος? Την έχετε δει? Δεν κατάλαβα. Ραντούγκλε, σήμερα όλα θα εξαρτηθούν από τους ίδιους παίκτες, από δύο παίκτες. Πέλκα και Πασχαλάκη. Το 1-1. Εντάξει, γιατί πότε ο Πέλκας και ο Πασχαλάκης θα κάνουν υπερβάσεις, ρε φίλε. Ο Πέλκας ο Φουκαράς, σε εισαγωγικά Φουκαράς, είναι δεύτερο φορ. Άμα του είχατε δύο χαφάρες, ξέρεις τι παπάδες θα έκανε ο Πέλκας δίπλα στον Πρίγιοβιτς. Και ο Πρίγιοβιτς θα ανέβαινε περισσότερο. Όλη η συμφορά του ΠΑΟΚ. Ένα καλό οικοδόμημα που έφτιαξε με καλούς παίκτες. Με καλούς παίκτες, καλό προπονητή, είναι τα χαφ. Όλα αυτά εδώ που δεν κουμπώνει πολλές φορές ο ΠΑΟΚ, είναι τα χαφ. Τελείωσε. Εύχομαι καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ από έναν εξή. Αυτό που δεν μπορώ να ακούω από τους ΠΑΟΞίδες είναι αυτός ο μηδενισμός. Π.χ. ποια ΑΕΚ, ποιος Άρης, ποιος Ολυμπιακός και ως τέλος Μπενφίκα. Χαλαρώστε λίγο παιδιά και στο τέλος ξυρίζω το γαμπρό. Ωραία και τεκμηριωμένη άποψη. Λάρισα που εκπέμπεται. Πουθενά. Θα μπει στο ίντερνετ και θα μας ακούσει. Θα μπει στο ίντερνετ στο αγροτικό. Εκεί στα χωράφια που τα παίρνατε τα λεφτά με το Πασόκ και εκεί τις επιχορηγήσεις και γίνεται. Θεόφιλε, ναι. Θα πας εκεί, Θεόφιλε, τρακτέρα πάνω. Που ναι. Μου στέλνεις, άκου να δεις. Ναι. Λέει κόκκινε, μιλες ό,τι θέλεις. Ναι. Η ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο ήταν 6-6 και όχι 8 όπως λες εσύ. Ναι. Μία φάση έκανε με το βολή στο 98 ένα σουτ. Λοιπόν, φίλε μου, αν εσύ βλέπεις τις ευκαιρίες που σου δείχνουν κάτι οι εταιρείες ιδιωτικές, εγώ δεν τα μετράω έτσι. Ω, αυτός είναι μπαλαδόμος και μεγάλη. Δηλαδή, μπορεί, αλλιώς, ναι. Για μένα, ναι. Μπορεί να περάσει η μπάλα παράλληλα με την αιστεία να μην την προλάβει στο τσάφι ένας παίκτης. Εγώ το λογαριάζω ευκαιρία αυτό. Μπράβο, Γρηγόρη. Και να στάρει ένας άλλος να πάει στο γάμο του Καραγκιόζη και σου λέει. Στατιστική. Και στο λέει στατιστική. Είδε το πιο σωστό που είπε ο Κερατάς. Λοιπόν, μπράβο, Γρηγόρη. Μετράει αυτό το οποίο για ένα νύχι, για το νύχι δεν μπόρεσε να το κλείσει. Για το στείλει άλλο στο πλεκτό. Ή ένα σουτ το οποίο στραβοκλωτσιά. Σωστό. Και το πιάνουν το τροφέ και σου λέει σουτ on target. Σουτ στο στόχο δηλαδή. Έτσι. Ποιο σουτ στο στόχο, ρε φίλε. Στραβοκλωτσιά ήταν. Μπράβο. Και ένα παιδί να βάζει θα την έπιανε. Γι' αυτό, Γρηγόρη, πρέπει να μπουν εξειδικευμένοι στατιστικολόγοι να σε πάρουν εσένα δηλαδή και να πει τις συνθήκες. Δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν μπορεί να τον πληρώσει τον Γρηγόρη. Δεν μπορεί να τέλειωσε, πάει. Δεν. Λοιπόν, είδηση. Είδηση. Ο Γιάγια του έκλεισε το γάβρο. Πόσο ετών είναι ο Γιάγια του, ρε. Πρέπει να δω. Πρέπει να δει. Πρέπει. Η 40 δηλαδή. Από εκεί ξεκίνησε πάντως. Από τα 40. Πόσο χρονών είναι. Πόσο φελός μπορεί να είσαι. Ο Γιάγια του, ρε. Ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Τουρέ ξεκίνησε από τον Ολυμπιακό. Αρχουδιάρης μεγάλος. Πεκταράς μεγάλος. Ναι. Αλλά πρέπει να είναι πολύ μεγάλο, πρέπει να είναι 36. Πόσο χρόνο είναι. Δεσποινής ετών 39 είναι, τι είναι, πόσο είναι δηλαδή. Θα σου πω όταν είμαι σίγουρος. Πότε θα μου πεις, το διάλειμμα δηλαδή. Μετά το διάλειμμα, μετά το διάλειμμα θα μπουν και άλλοι να το δουν από το Facebook. Άμα είναι, δεν το πεις τώρα. Μέχρι να μπει εσύ, είναι αργά αυτά εδώ πέρα τα μηχανήματα που σε δώσανε εδώ πέρα υποστήριξη. Εσύ ξέρει να λειτουργεί. Ό,τι θε λειτουργώ εγώ. Γιατί... Εμένα λειτουργούν τα πάντα. Για πάρε να αυτιά, πουλιά, μύτε, κινητά, τι θε. Στείλε μήνυμα τώρα. Τι μήνυμα σε. Ένα μήνυμα στείλε. Περίμενε. Γράψε με. Μπαίνω στο. Πόση ώρα κάνει να στείλει ένα μήνυμα κάτι. Τίποτα. Ραπτόπουλο. Ναι. Ραπτόπουλο στέλνει μήνυμα τώρα με το κινητό. Ακούστε τώρα και. Περιμένω εγώ τώρα. Περιμένω. Θα αργήσω τώρα, εντάξει. Όχι, επειδή ξέρει να τα κάνει τα πάντα. Από το κινητό του. Ένα γράμμα στείλε, τίποτα άλλο. Για ένα κενό στείλω. Περίμενε, δεν ξέρω στείλω εγώ. Όχι, τι πλάκα κάνει εσύ. Λοιπόν. Και τον έχει κάνει, έχει πάει σε ένα κατάστημα τη κινητή τηλεφωνία που τον εξυπηρετεί, έχει πιάσει τον υπεύθυνο και τον έχει 2 ώρες εκεί. Δεν από το όνομά του, γιατί ξέρω ότι σε αγαπάει. Θα τον εκθέσει. Γιατί ξέρω ότι σε αγαπάει. Εκθέτω εσένα, γιατί είσαι εκτεθειμένο. Εγώ περιμένω να έρθει μήνυμα, παιδιά. Με παίρνει τηλέφωνο. Όχι, αυτό τον είπα να στείλει μήνυμα και με πήρε τηλέφωνο. Ακούστε λίγο. Με στέλνει, με παίρνει τηλέφωνο. Ποιο βλάκας πεθαίνεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε λίγο μετά από τις 3.95,5 των FM. Οι γραμμές από εδώ και στο εξής είναι δικές σας. Το 2310-390 για τους φίλους ακροατές. Να πω ότι είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και σας εξασφαλίζουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό μαζί με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι έχουν και ένα τεράστιο παζάρι ατελεκτικών στο listopart.gr,
όπου όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 γραμμές, τα λέγα. Ευρώ. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν να πω. Εσύ θες να εκπεράσεις, ότι πάω. Σήμερα του αγώνα. Σήμερα του αγώνα. Σήμερα ενώπιση του αγώνα εντόπισε τους Μετροπολίτες. Είναι προμότερες οι οποίοι κυκλοφορούν γύρω από την Τούμπα. Με κουπόνια. Καθώς λίγο πριν την αναμέτρηση, έξω από το γήπεδο, θα πάρεις ένα κουπόνι και θα έχεις να φτιάξεις να κερδίσεις. Κράτα τον τυχερό αριθμό σου και κέρδισε σούπερ δώρα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Συντονίσου αύριο, 30 Αυγούστου, στο Μετρόπολης 95,5. Άκου τις δύο μεγάλες κληρώσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και κέρδισε μοναδικά tablets και smartphone. Οι παραγωγές δύο τυχαίες κληρώσεις θα ανακοινώσουν 10 αριθμούς. Από το 1 μέχρι το 10.000, 5 στη μία κλήρωση και 5 στην άλλη. Μόλις ακούς τον τυχερό σου αριθμό, καλείς 23, 10 και 3 εντάρια, βγαίνεις στον αέρα και έρχεσαι να παραλάβεις το δώρο σου. Μετρόπολης 95,5, δεν μοιραζόμαστε απλά το πάθος σου, αλλά το πάθος σου είναι ο κόσμος μας. Λοιπόν, οι γραμμές είναι κατηλημμένες. Τι με σπρώχνετε, τι θες? Θες να περάσει ο ΠΑΟΚ? Φυσικά και θέλω. Δεν μας είπες το λόγο. Θέλω να περάσει, εύχομαι να περάσει. Για τρώει τεσσάρες εκεί για να χαίρεσαι μετά. Πού να τρώει τεσσάρι? Στο Champions League, τι θα κάνει. Εσύ με ρώτησε τι θέλω σήμερα. Σήμερα. Με ρώτησε τι θέλω μετά. Ευρώ, μόγρια, εγώ σε απάντησα. Που περιμένει το ζαβουνοκέφαλο τον Τον Πάπα να πάει λεφτά. Εμένα με ρώτησε τι θέλω σήμερα. Εσύ έχει παραμυθιά. Εγώ σήμερα είμαι τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ. Θέλω να περάσει ο ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά συγκινηθήκαμε. Με ρώτησε τι θέλω μετά. Μετά θα σε ρωτήσω μετά. Τα λίρα, τα λίρα. Έτσι. Ναι. Σήμερα θέλω να περάσει ο ΠΑΟΚ. Εσύ λέει ότι θα τον ποντάρω κιόλα. Θα τον ποντάρω κιόλα. Μπερμπάτοφ νούμερο 2 δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου πέρσι. Στα 36 είναι ο Γιάγιας του. 35 είναι ο Γιάγια του, ρε παιδιά. Στα 36 είναι δηλαδή. Και Μάιο... μόνο που θα τον δείτε το Γιάγια του, ρε, θα τρομάξετε. 7 κρεβάτια άντρα. Εδώ βλέπει ο Ραπτόπουλο τον Μποκολόκο και τρέμει. Πλάκα μου κάνετε. Βάλε τον Μποκολόκο να παίξει χάρη. Στη Manchester City έπαιζε, ρε παιδιά. Ναι, πότε? Χρόνια, εκτός από πέρσι. Εκτός από πέρσι. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Πάμε κόμμο. Πάμε κόμμο, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ποιος, εγώ? Ναι, εσύ είσαι. Χωρίς αμφιβολία. Χωρίς αμφιβολία. Γεια σου, Γρηγόρη, γεια σου, Κώστη. Κώστη, ναι. Ναι, λοιπόν, Ευρύπης ο Αξής είμαι και πήρα τηλέφωνο να δώσει. Να ευχηθείς καλή επιτυχία στον ΠΑΟ, ξέρω, ναι, είμαι σίγουρος. Πήρα να δώσει χαρητήρια πρωτίστω στην πρωταθλήτρια ομάδα της Ελλάδος για την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Και αφού θες έτσι, Κόκκινε, να ευχηθώ, θα ανοίξω και τη μελιστάλα στην καρδιά μου και θα ευχηθώ και στην ομάδα της Τούμπας στο σημερινό παιχνίδι να κερδίζει με 2-1. Και στο φινάλε να δεχτεί την ισοφάριση και έναν οδυνηρό αποκλεισμό. Το αξίζει άλλωστε αυτός ο λαός. Το αξίζει, ο λαός. Γιατί? Κοίταξε, όπως σε είδα και σε περιγράφει, σε γιατί? Περιγράφει ο Ραπτόπουλος. Γιατί? Παρά το γεγονός ότι έχεις αμυντικογενή προπονητή, σε βλέπω για πολύ ωραίες βραδιές Champions League. Ποιος έχει αμυντικογενή προπονητή? Λοιπόν, εγώ θα σας το πω. Κάτσε να διορθώσω. Κάτσε να... Ποιος είναι αμυντικογενής προπονητής? Ο Ζουνίδης. Ο Ζουνίδης είναι όσα βάλω και όσα φάω. Κάνεις λάθος. Okay. Αυτό το πιστεύω. Έχω... Τα πιστεύω τα δικά σου με την αλήθεια. Μπορεί να διαφέρουν. Άσε τώρα. Ο Ζουνίδης, ο Ζουνίδης θα έχανε μία πρόκριση επειδή δεν είναι αμυντικογενής προπονητής. Η πρόκριση θα ερχόταν με πιο εύκολο τρόπο εάν στην ΑΕΚ ήταν προπονητής παρακάτω ο προηγούμενος, ο Χιμένεθ. Με το Χιμένεθ θα πέρναγε εύκολα η ΑΕΚ. Με τον Ουζουνίδη έγινε ντέρμπι κορυφής. Άντε μπράβο τώρα. Στην ΑΕΚ δεν έρχεται τίποτα εύκολο και θα σας το πω και ακόμα μια φορά για σας τους δύο. Όταν θα βγείτε στη σύνταξη, τότε ίσως καταλάβετε τι κάνει ο Μιλισανίδης. Γεια. Παρ' όλα αυτά σας αγαπάω πολύ. Yeah. Λέει ο Μίλτος, σας προβληματίζει το ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι αρεστός από UEFA ούτε και τόσο εμπορικός όσο η Μπενφίκα? Το ρωτάω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή που πήρε, η οποία ως τώρα έδειξε να πηγαίνει προς την Μπενφίκα. Ναι, σωστό. Ναι. Σωστό. Έχει μια απορία. Σωστό, σωστό. Τα είπε και ο Θωμαίδης. Δεν θα χρειάζεται να τα πεις εσύ. Αυτά που λέει ο Θωμαίδης μην τα επαναλαμβάνουμε εμείς. Καλημέρα. Πούμε κάτι καινούργιο. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Ακούστε κάτι. Το Ραπτόπουλο το λες φίλο. Ντροπή είναι αυτό. Σωστά. Ακούστε. Ακούμε. Ξήδες. Ναι. Κάτι κανένα μπάνιο να συνέλθετε γιατί το ποτάμι πέστε να το πάω και το κλέψατε. Μέσω του Ολυμπιακού. Μαζί με τον Ολυμπιακό τα κύμια τα κάνετε και μας το κλέψατε. Ακούστε φέτος καλά. Τι φυσάς. Τι φυσάω. Ναι. Τι ρουφάς μάλλον. Τι μύτη. Τη μύτη μου ρουφάω γιατί. Ναι. Καταλάβει. Καμιά σκόνη ή μίξα είναι για να ξέρω. Ζηλεύεις. Γιατί πήγα στο Λίδη και... Μάλλον μίξε είναι, ναι. Είχε ένα φορτηγό από πίσω και έμεσα
Γιατί άμα μίλησε ο έμπειρος τώρα, κατάλαβε αν είναι μη ξέσκο. Σου είπα έμπειρος. Δεν με μη πιάζει. Θα καταργήσει τα σκυρία η αστυνομία και θα πάρει τον Ραπτόπουλο. Θα μιλήσω λίγο. Ένα λεπτό. Πριν μιλήσεις, η αστυνομία δεν ενδιαφέρεται για τα ναρκωτικά. Η εντολή της είναι να κοιτάζουν για λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρουν τα ναρκωτικά. Τα σκυλιά τα εκπαιδεύουν για τα λεφτά και τους για τα ναρκωτικά. Αυτό που έμαθα δεν λέγεται. Αυτό είναι πηγή δική μου, να πούμε. Πηγή. Έχω ένα φίλο ασφαλίτη για μένα. Έχει φίλο ασφαλίτη ο Παοξής, κάτσε να μάθουμε. Είσαι Παοξής και έχεις φίλο ασφαλίτη. Αποκλείεται. Τυχαίο. Ασφαλίτη και στην ΑΕΠ κιόλα. Και στην ΑΕΠ κιόλα. Τι θα λένε τώρα. Μη λες τέτοια ρε Αλέξανδρε. CIA, ακούστε καλά. Ξέρεις του Ολυμπιακή και Αγιανή και Ερακλειδής και Καλαμαριώτες. Θα σας κλείσω όλους μέσα. Ναι, ναι, ναι. Να περάσει ο Πάοκ, ευχηθείτε γιατί. Μακάρι, μακάρι. Ω, βέβαια. Από την Ελβετία. Ναι. Περάσαμε λόγω της βασιλείας που κερδίσαμε, να αποκλείσαμε. Περάσαμε μπροστά στην Ελβετία τους βαθμούς γενικού του UEFA. Και ο Πάοκ θα παίξει στους ισχυρούς άμα περάσει στους ομίλους. Στη δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα θα ψάξετε να το δείτε, αν περάσει στους ομίλους. Mm. Περάσει και πάει στο Europa League, καλύτερα για μένα, γιατί θα σηκώσουμε το Europa League φέτος και δεν χρειάζεται μέσω πρωταθλήματος να βγούμε Champions League του χρόνου. Και επίσης κάτι τελευταίο, να γίνει ένα Super Cup, όπως είναι ο τελικός κυπέλλου πέρσι με την ΑΚ, να δούμε ποια είναι καλύτερη ομάδα, πάω και η ΑΚ. Γεια! Να έχουμε δει, λέει ο Κόνσκι, Σαμπανάλο, Βυσαβεύσκη, Τσάρτα, Κωστή κτλ. Και να μας προσδιάζουν το Μάνταλο ως νέο ηγέτη της ΑΕΚ. Ήμαρτον! Ορίστε! Έλα, Βίλε! Καλό μεσημέρι. Νάτος! Γιατρέ, τι κάνεις? Χρόνια έχουμε να σε ακούσουμε. Χαρά, μια χαρά. Εγώ τον άκουσα. Καλό. Ναι. Για τον Τουρέπειρα, βασικά. Ναι. Δεν έχει καμία λογική κίνηση. Γιατί? Δέχεται μόνο μία ερμηνεία. Ήρθε πρόταση για το Φορτούνι. Κάποιος τραβώθηκε. Ναι. Και πάνε γεμίσει το κέντρο. Ναι. Με αυτά τα λεφτά δεν έχει καμία λογική στην ειδική αυτή. Να τα δώσει για να πάρει. Ποια λεφτά, δεν ξέρω το ποσό. 2,5. Με την εφορία πάει στα 5. 2,5 πήρε ο Τουρέ. 2,5 θα παίρνει ο Τουρέ το χρόνο. Τόσο το χρώσαν. Τόσο λέει. Με την εφορία πάει στα 5. Γιατρέ, τόσο λέει. Τόσο το χρώσαν, ναι, ναι. Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Δεν έχει καμία λογική. Το πιστεύεις ότι δώσαν 2,5. Κοίταξε. Αν δω ότι, ότι φεύγει ο Φορτούνης, ναι, τους έχω ικανό. Αν δω ότι ο Φορτούνης θα μείνει και δεν φεύγει κανένα. Ο Φορτούνης θα πάνω του είναι. Κακά τα ψέματα. Έλα. Ο Φορτούνης είναι στα πάνω του. Ακριβώς, γι' αυτό τον κουδάς τώρα. Έτσι. Πριν ξαναπέσει. Μάλιστα. Δεν και να βάλεις εκεί τον Γιάγια Τουρέ σαν δεκάρι δηλαδή. Όχι, θα παίξει με 2 οχτάρια. Θα παίξει με Νάτχο, με Νάτχο δηλαδή Γιάγια Τουρέ 48 με χρονών. Με και... Νάτχο Γιάγια Τουρέ ή θα πάει τον Νάτχο ενδεχομένως πιο μπροστά. Μάλιστα. Και στα πολύ κλειστά παιχνίδια θα πάρει και το Φετφατζίδι μέσα. Νάτχο Φετφατζίδι και πίσω πιθανότητα τον Κιγέρμα. Ήχτερο σε βλέπω να βγάζεις. Καλά, δεν το συζητώ. Άσε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εγώ είμαι της άποψης ότι αν φάει πρώτος γκολ δεν περνάει. Δεν θα φάει πρώτος γκολ και θα είναι 1-1 και θα πάει στην παράταση. Αν ο ΠΑΟΚ το πάει στο να κερδίσει το ματς, θα μείνει απ' έξω. Αν ο ΠΑΟΚ το πάει στο να μην χάσει και κάνει την τακτική που δεν σύρει αυτό που δεν κάνω τον Κακομοίρη και μόλις πλησιάζει ο δυνατός του δίνω μία και εξαφανίζομαι. Αυτό ακριβώς. Τότε θεωρώ ότι μπορεί να περάσει και με νίκη. Μπράβο. Ακριβώς έτσι το βλέπω. Ο ΠΑΟΚ έχει το άστρο του σήμερα και θα περάσει. Ναι, ήδη ο κόκκινος στην αστροφεγγιά. Για μένα, με την ώρα για μένα βαλσάμι το, και τον... το ποντάρισμα είναι το χίλι μήχρονο. Ναι. Από εκεί πέρα δώσουν ψυχή. Την αστροφεγγιά είδε, ναι. Αλλά... Τι να, εντάξει. Χαιρετώ. Γεια σου, γιατρέ. Επόμενος κύριος. Έλα, Βίλε. Καλώς τον. Πώς είσαι? Όρθιος ακόμα. Κόκκινες, καλά είσαι, φίλε μου? Καλά είναι κι αυτός. Το καταδύναμε. Από το ασπρόμαυρο πανόραμα παίρνω τηλέφωνο. Καλώς τον. Ήθελα να πω λίγο πρώτα για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Εγώ πιστεύω 100% ότι ήταν πέναλτι και υπήρχε επαφή. Όπως επίσης ότι το κέρδισε ο... Το πέναλτι κερδίθηκε. Άρα δεν ήτανε. Ήτανε, αλλά σου λέω κερδίθηκε. Έτσι, κάτσε ρε φίλε, ήταν ή κερδίθηκε δηλαδή. Δεν μπορεί να κερδίσει το ένα και το άλλο. Πώς δεν γίνεται, δεν μπορεί να το κερδίσει, ας πούμε. Και να μην είναι πώς. Άρα δεν είναι. Όχι, για μένα ήτανε και πιστεύω. Άρα ήτανε, άρα δεν το κέρδισε. Άρα ήτανε. Επαφή υπήρχε, ρε φίλε μου. Άρα ήταν πέναλτι, λες. Ναι, άρα ήταν πέναλτι. Ναι, για μένα ναι. Αυτό λέμε. Το κέρδισε, άρα λες ότι δεν ήταν. Δηλαδή, το γυρίζει γύρω-γύρω να πεις ότι δεν ήταν, αλλά το κέρδισε, δηλαδή με τον τρόπο του. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι υπήρχε επαφή, το είδαμε όλοι. Δηλαδή, ας το Καραϊσκάκι το σφυρίξουνε πάνω στον Κρέσπο, θα πεις ήτανε. Δεν μ' άκουσες.
Αν στο Καραϊσκάκι το σφυρίξουν υπέρ του Φορτούνη και κατά του Κρέσπου, ας πούμε, θα πεις ήτανε. Ναι. Σίγουρα θα το πεις. Θα το πω, ναι. Μπα, μάλλον θα... Λες. Μακάρι. Εντάξει. Περιμένω. Ήθελα να πω για φίλτρα ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει τους χώρους στην Μπενφίκα. Ναι. Άρα την κατοχή. Ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Συμφωνείς ότι ο Ζάμπα είναι παίκτης χώρων και ο Ουάρντα είναι για πιο κλειστά πράγματα. Μάλλον και για τα δύο. Άρα η καλύτερος ο Ουάρντα 100% από το Ζάμπα. Αυτή είναι η ανάλυση μου. Μ' αρέσει και οι δύο πολύ. Ναι. Ναι, αλλά όταν η Τρίπολη έπαιξε ας πούμε το κατοχή πάρε ΠΑΟΚ, ο Ζάμπα πήρε μια κούρσα μισή και μια τελείωμα έκανε. Ο άλλος τα έκανε όλα. Ο άλλος κέρδισε. Το παιχνίδι σήμερα θα είναι πολύ διαφορετικό. Ναι. Θέλω να σου πω. Έτσι πιστεύω. Καλά, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Οι τρεις βασικοί μας, έτσι. Ναι. Θα είναι και ξεκούραση ο Βαρέλας, ο Πέλκας. Θα είναι ξεκούραστη. Δεν φίλε, πέθανε. Αυτός που έπρεπε να είναι πιο ξεκούραστος από όλους είναι ο Κάνιας. Είναι ο Κάνιας. Αυτός που θα πρέπει να είναι πιο ξεκούραστος από όλους και να έχει πνευμόνια είναι ο Κάνιας και ο Μαουρίτσιο. Ο Κάνιας έχει πνευμόνια. Άμα το πάνε στο πνευμονολογικό, θα το βγάλουν άκρο το πνευμόνιο. Λέω ποιοι πρέπει να έχουν τα καλύτερα πνευμόνια. Τα πνευμόνια του Κάνιας, ρε. Θα πάει πάνω στον πορπόδιτο γιατρό και να του βρει κουσούρι, ρε. Τι Κάνιας, θα με τρελάνεις, τι πνευμόνια, ρε, πλάκα κάνεις. Του καπνιστεί τα πνευμόνια καλύτερα από του Κάνιας είναι, ρε, πλάκα μας κάνεις, ρε. Πάμε παρακάτω. Κάτι τελευταίο θέλω να ρωτήσω τον Κόκκινο, αν επιτρέπει. Βέβαια, άκου λέει. Λέγε. Κόκκινε, ναι. Εσύ πώς το βλέπεις το ματς? Θα κερδίσω, πάω 2-1. Θα κερδίσω, το πιστεύεις αυτό από καρδιά σου? Το πόνταρα, ρε φίλε. Μακάρι, τι να σου πω, εγώ 0-0 πιστεύω θα σου πω. 0-0 δεν θα χαρώ που πέρασες, γιατί δεν θα πληρωθώ. Ναι, εντάξει. Κάτι τελευταίο ήθελα να πω, άμα μπορείτε να αβαντάρετε πιο πολύ τις βορειολαδίτικες ομάδες. Δεν αβαντάρουμε κανέναν, φίλε, όχι, δεν αβαντάρουμε. Δεν, αυτό λέω, αν μπορείτε να το κάνετε. Δεν μπορώ, όχι. Λίγο από αυτό το αθηνοκεντρικό ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ, φίλε, δεν μπορώ, το παγκόσμιο ραδιόφωνο μου το απαγορεύει αυτό το πράγμα. Εκτός αν είμαι βλαχοαριανός, βλαχοπαοξής, βλαχοηρακλειδέας. Και είμαι μέχρι το Λιτόχωρο. Εγώ θέλω να φύγω πιο κάτω από το Λιτόχωρο όσον αφορά την ακροματικότητα. Όλα τα θέλω. Καλημέρα. Ράπ, ναι, εντάξει, εσύ, ναι, δεν μπορώ να κάνω αβάντα, ρε φίλε. Δεν γίνεται σε αυτή την ηλικία να έχω, ξέρω εγώ, 12 ώρες δουλειά και να κάνω και αβάντες. Καλημέρα. Έλα, ρε μορφή. Καλώς τον. Τι κάναμε, ρε Κωνσταντίνε. 45.000 δίσκοι. Ο Μπαγλάνης. Ναι. Εμείς δεν έχουμε που να πάμε, ρε φίλε, και εσύ πας νησιά να πούμε. Εμείς δεν έχουμε που την κεφαλή πλύνει να πούμε. Πλύνει. Δεν μου λες τώρα να σου πω κάτι. Ο άλλος την πλένει πάντως δίπλα μου. Εσύ μπορεί να μην την πλένεις. Ο Ραπτόπλος την πλένει. Καθαρός είναι. Εγώ την πλένω και πριν πάω και στην τουαλέτα. Γιατί για την κεφαλή λέει, ρε. Ναι, και εγώ την κεφαλή λέω. Λέγε, φίλε. Αυτή τη στιγμή βλέπω στην τηλεόραση, έβαλε ο Τσίπρας κάτι μωρά στην κυβέρνηση. Τρέχα κούλι, βάλε και εσύ κανένα μωρό καλό γιατί καήκαμε. Τι μωρά έβαλε ρε, την Αξιόγλου έχει εδώ πέρα. Καλό κομμενάκι. Καλό κομμενάκι είναι η Αξιόγλου. Yeah. Σε κάνα πάρτι της ΚΝΕ εκεί, της Κοκακόλας της έπινε τη μία μετά την άλλη, μετά έλεγε έξω η Κοκακόλα. Καλό κομμενάκι η Αξιόγλου. Οι αριστερές είναι, εντάξει τώρα βελτιωθήκαν. Ήταν κάτι... Είναι ωραία γυναίκα την Αξιόγλου, καταλαβαίνεις τι γούστο έχει ο άνθρωπος. Εδώ τη δικιά μας, Αξιόγλου δεν λέγεται. Είναι ωραία κοπέλα αυτή. Εδώ. Α, Λωτοπούλου, πώς τη λέ... Α, Ινωτοπούλου και λέω Αξιόλου. Στο ημάς, Ινωτοπούλου. Ινωτοπούλου είναι ωραίο κομμενάκι. Οι αριστερές βελτιώθηκαν, ξυρίσαν τις μασκάλες, τις τρίχες από τη μύτη. Κάτω ήταν ένας τόνος θάμνος, 3 κιλά δέντρα. Βελτιώθηκανε. Οι παλιά ήταν ωραίες γκόμενες, οι μακίτισες. Αφιψηλού, αυτό κτλ. Τώρα βελτιώθηκαν οι αριστερές. Όπως έχει πάει, είσαμε 1500 από όλα τα κόμματα, ξέρετε. Έτσι. Έλα, φύγε από τώρα. Ξυρισμένες, αξύριστες, πλημμένες, άπλητες. Συγγνώμη. Τη δεκαετία του 80 οι αριστερές δεν ήταν βρωμιάρες. Θα στα πω όπως είναι. Κάτσα τα πιο, λοιπόν, κόκκινος πώς είναι. Βρωμιάρες. Πρέπει να κάνουμε εκπομπή γι' αυτό. Κάνε εκπομπή. Υπήρχαν εγκόμενες που ήταν σε συγκεκριμένη χριστιανική οργάνωση και είχαν αξίριστα στα πόδια. Στη Χέν. Όχι, ρε. Ποιο που ήταν. Στην Απολύτρωση. Απολύτρωση λέγοντα. Αξίζει τα πόδια και φορούσαν κάτι φούστες. Ναι. Δεν φορούσαν ούτε τα δάχτυλα. Εκεί πήγαινε εσύ στην Απολύτρωση. Όχι, ρε. Εγώ παντού πήγαινα και έπαιρνα μάτια. Αυτό ήταν παντού. Τον έστειλε ο Παΐσος να κάνει κατασκοπία. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Οι αριστερές όντως δεν ξύριζαν τις μασχάλες τους. Ποτέ. Λοιπόν. Δεν θα βλέπεις ποτέ κομμουνίστρια με φούστα. Όλες ήταν με τζιν. Και βρώμικο το τζιν. Με τζιν. Φορούσαν πάντα σταράκια, τα βρώμουσαν τα πόδια του. Ναι, είχε κάλτσες αμπίντας. Ναι. Να μην πας εσύ φορές. Αλλά εσύ δεν ήξερες τι είναι κάλτσες. Κάλτσες αμπίντας. Εσύ πες την αλήθεια. Ναι. Πότε φορές πρώτη φορά βρακή και κάλτσες. Στα 23.
Αν νομίζω ότι δεν ήξερε τι είναι, τότε το ανακάλυψε. Και αυτό ο Μητά, σκεφτείτε τι είχε κάνει μέχρι τότε. Η μοναδική γυναίκα που ήξερε ήταν η Χίρα με τα πέντε ορφανά. Μπράβο, ρε, ήξερε πολύ καλά. Μια δεξιά και μια αριστερή. Ευτυχώς που ήταν ο Γρηγόρης που έκανε έρωτα στο Άγιον Όρος εκεί με τους καλογέρους. Το κόψε. Να ξαναπείς για το όρος. Μπράβο, Γρηγόρη, το όρος. Ορίστε. Χαίρετε, κύριε. Ναι. Ναι. Άντε, γεια. Πάρ' τον, τι. Εσύ μιλάει. Εσύ τον παίρνεις. Καλημέρα. Τι γίνεται εκεί? Καλά, κύριε. Εδώ τι γίνεται, ακούγεται, φίλε. Υπέροχα. Αγαπητέ, αυτά που έλεγε πριν να περάσει η Μπενφίκα, έτσι δεν είναι? Έτσι λέει, ναι. Και γιατί ρε παιδιά, για μισό λεπτό δηλαδή. Τρελός, ρε, άστο να λέει να οικονομήσουμε. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα γι' αυτό. Ρε πλάκα μου, ομάδα, θα σε κόψω. Είναι η ομάδα που ήταν πέρυσι. Ρε θα σε κόψω. Κάστο να μιλήσει. Λέγε, ρε φίλε. Περίμενε. Ρε, έξοδα έχουμε, κάτσε να βγάλουμε κανένα φράγκο. Λέγε. Ματζίρις δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν, η ίδια η ομάδα είναι περσινή. Συν το ότι λείπει ο Ζώνας φέτος. Ο Καράσκο τελικά δεν θα... Συγγνώμη, Καστίγιο δεν θα έρθει. Ο άλλος ο περίεργος, ξέρω εγώ, είναι στον ταινία, μα θα παίξει. Είναι η ίδια η ομάδα που πέρσι πήγε μέσα να έρθει σε Champions League και τη χτυπήσε σε χταπόδι. Κάνω λάθος? Συνέχισε, για σένα πες μου τώρα. Ωραία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι πρέπει να παίξει να πούμε με ψυχή. Είναι ανταγωνιστικός, να παίξει με ψυχή. Ναι. Ναι, να παίξει με ψυχή. Ναι. Ψυχή ο Πέλκας να σταματήσει να είναι το αιώνιο ταλέντο 25 χρονών. Γιατί 25 χρονών δεν είσαι ταλέντο, δεν είσαι την καλύτερη μεταγραφή της ζωής σου. Σωστό. Και μετά ψάχνεις να γίνεις γυρολόγος. Ναι. Στα 25 λοιπόν πρέπει να αποδείξεις ότι αξίζει να είσαι στον πάγο. Και σε τέτοια μεγάλα παιχνίδια δεν θέλω να είναι χαμένος. Ναι. Εδώ πρέπει να πάρει την ομάδα στην πλάτη και να τη σηκώσει. Οπότε, τι προβλέπουμε? Οπότε τι προβλέπουμε? Ότι άμα να παίξουν με ψυχή, οι κίτρινες δεν μετράνε στο επόμενο. Με ψυχή να παίξουν. Ναι. Δεν είναι. Αυτό βλέπω. Κλωτσίδια, σαμπουκάντα, ηλίκη, καθίστε καλά. Ήρθατε εδώ και θα χάσετε και τελειώσατε. Δεν έχει τίποτα. Μάλιστα. Δεν χρειάζεται να πάμε κόκκινες. Πόδι και σκίτρινες, μάζε ψέρες, έτσι και έτσι μετά δεν μετράνε οι κίτρινες. Ναι. Σβήνω. Γεια σου, φίλε. Δεν βλέπω. Τέλος πάντων, εντάξει. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε, πάρ' το γρήγορα, πάρ' το. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Εκτίθεσα μου κάτι. Είμαι. Έλα, φίλε. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή δεν άκουγα και πιο πολύ, δηλαδή την άνοιξα μετά τις 3, πώς την είδες την ΑΕΚ εχθές? Πώς την είδα την ΑΕΚ εχθές? Κλάταρε! Ναι. Κοίταξε. Φάνηκε πάρα πολύ ότι μετά το 60 λεπτό και πάγκο δεν έχει και δυνάμεις δεν έχει. Πρώτον. Δεύτερον, τη βλέπω, την είδα βλακοειδέστατα να κάνει κάποια πράγματα τα οποία με το Χιμένεθ δεν θα έμπαινε σε μια περιπέτεια. Ας πούμε για παράδειγμα, ο Χιμένεθ, σου δίνω ένα παράδειγμα. Το Μπακάκι δεν τον έβγαζε στο 65 λεπτό στο 1-0 να κάνει κούρσες. Βολίδα, ανέβα, κατέβα κτλ. Τον έλεγε αντί για 10 κούρσες θα πάρεις 4. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο, το Σιμόες το βλέπω πολύ ανεβασμένο απάνω. Σαν τον Καντέ που του δώσαν ένα ρόλο στη Τζέλση, ανέβα απάνω, κάνε παιχνίδι. Μα ο Σιμόες δεν μπορεί να κερδίσει ποδοσφαιρικά επιθετικά κάτι από το Σιμόες. Δύο το κρατούμενο. Τρία. Τα center back να κάνουν μια προσευχή στον Άγιο Μπάρκα και να του δώσουν ένα κομμάτι από το ποσοστό από το πριν για την πρόκριση. Έχει κάτι θεματάκια και εκεί. Πώς? Πολύ καλή. Εύστοχη. Τον ήθελε στον Άρη, αλλά δεν του βγήκε. Εύστοχη. Ποιος Άρης μόνο και Γιαννιώτας? Ποιος Άρης και Γιαννιώτας? Άμα σε κάνει κανένα μπρουκλουμέ ο Άρης, να σε δω. Τι? Ο Έλληνας Χαβίτο είναι ο Γιαννιώτας. Καλός είναι για την ΑΕΚ. Από τον Κλωναρίδη να πούμε, θα μπαλώνει ποιος θα παίξει εκεί, ο Κλωναρίδη και ο Γιαννιώτας. Αλλά από την άλλη μεριά, εχθές η ΑΕΚ είχε το Μάνταλο σε ρόλο εξτρέμο δεκαριού, Κλωναρίδης 10 λίγα πράγματα, ένα υλικό δηλαδή το οποίο δεν είναι για να το φουλάρεις ρε παιδάκι μου και μετά στο 65 λεπτό να κλατάρει. Δεν φουλάρεις ρε παιδάκι μου Ουζουνίδη. Κοίτα λίγο κανένα βίντεο της περσινής ΑΕΚ πως πήρε το πρωτάθλημα. Τρίτος θα τερματίσεις φέτος ρε Ουζουνίδη μου, αλλά πήρες τα λεφτά και δεν σου κουνιέται κανείς. Αυτή είναι η αυτή μου για την ΑΕΚ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά τα είπα. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σας. Καλώς τον. Είμαι γυναίκα.
Γυναίκα είσαι, δεν έχει και καλή φωνή για γυναίκα, δεν έχεις έτσι μεταξύ. Α, μάλλον φταίει το τηλέφωνο. Λοιπόν, καταρχήν, να πω ότι προσυπογράφω και από τους δυο σας τη στιλιστική ανάλυση που κάνατε νωρίτερα για τις μακίτισες και όλα τα υπόλοιπα. Είστε μακίτισα παλιά ή κνίτισα? Μάλλον, μάλλον. Για να το λέω ότι προσυπογράφω, μακίτισα θα είναι. Είστε δηλαδή μακίτισα ήσασταν? Μακί, ναι, ναι. Άρα, βάλε τον ύμνο. Στα, περίμενε. Μαζί να φτιάξουμε μια λάθο μεγάλη. Μαζί να γράψουμε μια λαπρή ιστορία. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον κύριο Κόκκινο για την εκπομπή που έκανε με τον Πάντο Σαρόγλου. Δεν πρόλαβα να πάρω τηλέφωνο, ήμουνα σε μια ώρα σε αναμονή. Είμαστε η παλιά φουρνιά Μακί για να το δέσω. Σε κέντρο Θεσσαλονίκη, Μπελέρα, Κύλιο, Μαχάταν. Άρα τώρα που χόντρινε η φωνή σου, έγινε καραμιλφάρα του κερατά. Τώρα πρέπει να είσαι. Είμαι 56 κιλά, αμά την Παναγία. Να σα πω κάτι για να μαθαίνετε, συγγνώμη. Ο κύριο δίπλα μου. Μιλφάρα είναι η κυρία. Το κέντρο, ξέρετε πότε το έμαθε πρώτη φορά? Τότε. Μετά το 1990, γιατί πήγε να δουλέψει στρατηγάκι, μέχρι τότε δεν ήξερε. Ούτε τι ήταν το Πεν Ιλέιν ήξερε, ούτε το Μπερλίν ήξερε. Αγυράσκο ήδη δασκόμενο. Ούτε το Σκουλοχέριδες ήξερα. Δεν τα ήξερα αυτά, δεν ήξερε που γινόταν η πιάτσα. Δεν ήξερε. Επίσης, να ζητήσω τον κύριο Ραπτόπουλο να κάνει αναλύσεις όχι μόνο στα pre-game και κατά τη διάρκεια των ματς του ΠΑΟΚ, αλλά να εμφανιστεί και στα ματς του Άρη. Ειδικά μετά την τελευταία εμφάνιση που έκανε η Αργιανάρα στην Λαμία. Βοήθησε και ο Τενές αυτό, κυρία Μιλφάρα. Φυσικά. Ναι. Φυσικά όνομα έχει κοπέλα μου, σε λέει Μιλφάρα. Κοπέλα ήταν πριν 20 χρόνια. Το κοπέλα μου τη λέω. Κατερίνα. Κατερίνα. Βρε κοπέλα πριν 20 χρόνια. Όνομα κοπέλα πριν 20 έλα, χρόνια. Έλα βρε τώρα για μας τι είναι τώρα. Τα πιτσιρίκια. Παλιόγερ, μια χαρά είναι η Κατερίνα για μας. Και κάτι τελευταίο. Να πω γιατί σα ακούω τη Μερένη πρώτη φορά που παίρνω, αλλά δεν άντεξα, έπρεπε να το κάνω. Πείτε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο που παίρνει σε όλες τις εκπομπές από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τα ξημερώματα. Γιατί, κυρία μου, και μπελγανάς είναι. Γιατί δεν είναι τη Ρένερ. Άκου, κυρία μου, ένα κοριτσάκι το μιλάσεις. Τιμή είναι. Όλες οι κυρίες, όλες οι γυναίκες μετά το 18, όταν ένας άντρας αναγνωρίζει, τις λέει κυρίες. Ναι. Γι' αυτό τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μετά την εμεινόπαυση της Λεθίες. Μετά την εμεινόπαυση είναι άθροιζε. Να ρωτήσω κάτι τώρα γιατί θα γίνω κακός. Όταν τις αναγνωρίζουν πολλοί άντρες, τι είναι? Έμπειρες. Όταν τις αναγνωρίζουν πολλοί άντρες και γυναίκες. Έμπειρες. Μετά το 18. Αν η επιλογή της γυναίκας είναι να θυμάται με ποιος έχει πάει, ελεύθερα κάνει ό,τι θέλει. Σε αυτό δεν διαφωνούμε. Να καταλούν όπως θέλουν. Απλά ζούμε. Αυτά τα δίδαξε το Πασό, κυρία. Κατερίνα, για να κλείσουμε. Δυστυχώς ζούμε σε μια πουριτανή κοινωνία. Τελείως. Όπου τον άντρα που πηγαίνει με πολλές γυναίκες το λένε μάγκα. Τη γυναίκα που πηγαίνει με πολλούς άντρες τη λένε του δρόμου. Το κατήργησε. Σεξισμός λέγεται αυτό. Αυτά είναι τα χριστιανικά, τα χριστιανικά κατάλοιπα, η πατριαρχία. Ότι πήγε στα καφενεία και τρόμαξε από τα κουτσομπολιά των καφενόβιων, να μην τους αποκαλέσω λόγω ηλικίων. Ναι, αλήθεια. Αρχάζουν και τα σκαρφίζονται όλοι αυτοί, γιατί η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Να είστε καλά, ωραία συμβουλή σου έδωσε η κυρία Κατερίνα. Λοιπόν, υπενθυμίζω. Αυτή η κόκκινη αυτή. Με τις γυναίκες, πώς μιλάς. Η εμπειρία μιλάει. Μεγάλη εμπειρία. Η εμπειρία μιλάει. Ο Παΐσιος τα δίδαξε αυτά. Όχι, ο Γέροντας Παΐσιος δεν πήγαινε με γυναίκες. Όχι, με άντρες πήγαινε. Όχι, τίποτα. Τίποτα. Ήταν άγιος άνθρωπος. Θα φας μπουνιά. Όχι, ρωτάω να με πεις τίποτα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι καλός χριστιανός. Ποτέ. Τότε τον Άγιο γιατί τον πήγες και τον πιλάτευες εκεί πέρα? Δεν καταλαβαίνω. Τον καλό τον άνθρωπο. Εσύ δηλαδή λες ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος? Δεν είμαι, όχι. Γιατί βοηθάς κόσμο όταν έχει ανάγκη? Δεν βοηθάω, τώρα εγώ χρειάζομαι βοήθεια. Καλά, εσύ βοήθεια θες από τότε που γεννήθηκες. Ναι. Από τότε που γεννήθηκες. Δεν βοηθάω κανένα. Η δικιά βοήθεια. Όταν βοηθάς, γιατί το κάνεις? Δεν βοηθάω κανένα. Χρειάζεσαι το παραμύθι. Γιατί το κάνεις? Δεν βοηθάω κανένα. Εσύ. Θα τις φας μέσα στον αέρα. Γιατί το κάνεις? Αφού για την ψυχούλα μου το κάνω. Για την ψυχούλα. Πάρε εδώ μισό λεπτό. Μην το κάνω. Βλάκα. Στη Μιλφάρα την έκανες, κυρία μου. Κοριτσάκι. Πρέπει την να τη δω. Θα τη δεις. Έπρεπε να την πω για Κατερινάκη. Σε βλέπω σε κανένα υπόγειο σε καμιά εβδομάδα άμα τη δεις. Τι πάει, πέσαν ξερί όλοι κάτω. Δεν έμεινε ούτε ένας. Περιμένουν σεμινάρια για τις γυναίκες δεκαετίας του 80. Κόμματα ομάδων κτλ. Θα γίνει και αυτό ρε παιδιά. Λοιπόν. Υπενθυμίζω ότι σήμερα, πριν τηλεφωνήσω το 2310 και 390, άμα θέλετε. Αν θέλετε, φυσικά. Άμα δεν θέλουν, εντοπίστε τους Μητροπολίτες. Ποιους Μητροπολίτες? Μετροπολίτες, λέω. Τον άνθιμο να εντοπίσουν. Τους πάνε στη Μητρόπολη. Δηλαδή, τους Μητροπολίτες θα πάνε. Μετροπολίτες. Μονή Βλατάδων εκεί θα.
Στους Μητροπολίτες. Τους Μετροπολίτες, οι οποίοι θα μοιράζουν κουπόνια του Μετρόπολης λίγο πριν τη μεγάλη μάχη του ΠΑΟΚ με την Μπενφίκα έξω από το γήπεδο. Παίρνετε κουπόνι και κερδίζετε. Τι κερδίζετε. Κράτα του χερό αριθμό σου και κέρδισε σούπερ δώρα συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. Τι δώρα είναι αυτά, εδώ. Τι είναι, smartphone και tablets. Smartphone και tablets. Ναι. Γκόμενες θα έχουμε εκεί. Λοιπόν, αύριο. Θα έχουμε καμία καλή γιακιά σε αυτές τα σούπερ μάρκετ. Αύριο. Τις χοντρές που είναι και μοιράζονται τα. Αύριο στις 30 του Αυγούστου. Τι είναι αύριο. Του Αγίου Αλεξάνδρου. Ποιο Άγιο Αλεξάνδρου. Ήταν Άγιος Αλέξανδρος. Ναι. Ο Αλέξανδρος σκότωνε τον κόσμο. Άγιος ήταν. Όχι ο Μέγας Αλεξάνδρος. Άλλος του Αγίου ήταν... Αλεξάνδρου. Ναι. Ήταν και άλλος ο Μέγας Αλέξανδρος. Αν έχεις κανένα φίλο Αλέκο, πάρω τηλέφωνο για χρόνια πολλά. Έχω Αλέξιο, τον Κούγια. Άλλο Αλέκος, άλλο Αλέξιος. Ο Αλέξανδρος είναι άλλο, Αλέξιος είναι άλλο. Αλέκος ή Αλέξης είναι. Τι είναι, ποιος είναι. Ποιος είναι, τι Αλέκος. Πάρ τον Αλέκος. Ο Άγιος Αλέκος. Πάρ τον Αλέκος στην Μαύρη Θάλασσα. Ο Άγιος Αλέκος που υπήρχε, ρε κόκκινε. Πραγματικά δηλαδή. Εγώ Άγιο Αλέκος. Αύριο από τις 6 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα γίνουν κληρώσεις. Κληρώσεις θα γίνουν. Λοιπόν. Δύο τυχαίες κληρώσεις όπου θα ανακοινωθούν 10 αριθμοί. Τυχαίες θα είναι δηλαδή. Ναι. Από το 1 μέχρι το 10.000, 5 τυχαίες σε κάθε κλήρωση. Και μόλις ακούσεις τον τυχερό σου αριθμό, τηλεφωνείς αυτόματα στο 2310 και τα 390. Αυτή μέσα στη σούρα θα είναι εκεί. Βγαίνεις στον αέρα, ναι. Και έρχεσαι να παραλάβεις το δώρο σου. 2000 smartphone, να πάω κι εγώ εκεί πέρα. Α, ξέρω ποια είναι εκεί πέρα. Μετρόπολης 95,5, δεν μοιραζόμαστε απλά το πάθος σου. Το πάθος σου είναι ο δικός μας κόσμος. Έχει γκαελέο που αξίζει εκείνη την ώρα. Τι αμποροίδες θα μου φτάσει στον Αστράγαλο. Έλα, τελείωσε. Αφού έλεγες ότι θα αποκλειστεί ο Πάκο. Ποιος έλεγα και λέω ακόμα. Τι. Εγώ σου λέω θα προκριθεί. Εντάξει, εσύ λες θα προκριθεί γιατί είμαστε ραδιόφωνο, το τουρκοραδιόφωνο όπως λένε οι Αργιανοί. Ράδιο Κουριέτ. Ράδιο Κουριέτ, έλα τελείωνε. Όχι Κουριέτ, ρε. Κουριέτ. Κουριέτ. Μια. Σε θέλει μια μακίτισσα τώρα στη γραμμή. Μακίτισσα, ναι. Έλα, παρακαλώ. Ναι. Έλα, καλησπέρα, εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς μιλάτε, κύριε. Ο Κώστας είναι εκεί πέρα. Εδώ είναι, ρε φίλε, ναι. Ναι, ρε. Γιατί βρίσκεις όλο τον κόσμο, ρε. Έτσι γουστάρω ρε, γιατί μας κάνεις τα δηλαδή. Έτσι γουστάρεις. Ναι, λοιπόν, ναι. Είμαι ο Σεραίος που συναντηθήκαμε την Παρασκευή. Ναι. Τώρα έδωσε. Κατάλαβες και εσύ είμαι ο Βάζελος. Λοιπόν. Όλοι οι Σεραίοι, οι τσιγκουναράδες, γύφτοι. Σόπα, άρα είσαι άπλητος, τσιγκούνης. Έχω δει Σεραίο χουβαρντά. Και αφού. Και είσαι αφού. Τέτοια λιμοτάγαρα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα πουθενά. Μπράβο, μπράβο. Λιμοτάγαρα είμαστε λοιπόν, κόκκινε. Ναι. Άκου, Παρασκευή 12 και 4 με 12.30. Τον έδωσε 500 ευρώ να μου τα δώσει. Άκου τώρα να πούμε. Είμαι στη Κουρμούζη, λοιπόν. Και βλέπω ένα κακομούτσουνο κοντό καραφλό και λέω ο Ραπτόπουλος είναι αυτός. Αν έβλεπες καλομούτσουνο ψηλό φαλακρό δεν θα ήταν ο Ραπτόπουλος. Α, μπράβο. Λέω Χουρμούζη, κακομούτσουνος κοντός και καραφλός είναι ο Ραπτόπουλος. Ναι. Λοιπόν, πιάσαμε την κουβέντα. Λοιπόν, άκουσέ με, ντύσιμο τώρα, Ραπτόπουλος. Ρε, ας το ντύσιμο. Αφού ζεις μια χαρά είσαι. Άκου τώρα που λέει λιμοτάγαρα τους άλλους. Λοιπόν, ντύσιμο. Λοιπόν, μπλε μπλούζα, φόρμα. Πιο κάτω λίγο από το γόνατο, ναι. Και η αποθέωση κάλτσα μαύρη με παντόφλες αυτές τις τρυπητές, ναι. Και πήγαινε στο γυμναστήριο, πρέπει να τον είχαν φωνάξει να πούμε να καθαρίσει και αυτό. Είδε ένα Γερμανό τουρίστα και νόμιζε ότι είναι νέα μόδα. Άκου τώρα με τις πλαστικές τις παντόφλες εκεί πέρα στο περίπτερο μπροστά, ξέρει αυτό τι λέω. Ναι. Λοιπόν, και έχει ο Σακουαγιάς στον ένα νόμο, νόμιζε πως είναι ταγάρι. Λέει τους άλλους λιμοτάγαρα, ο καράβλακος που μιλάμε δεν παίζεται με τίποτα. Είναι η ορισμή αυτού το ζώο να το λες βλάχο. Ας το να μιλήσει. Το γυαλί στην άκρη της μύτης, δεν σου λέω τίποτα. Μιλάμε για αποθέωση. Πώς είσαι έτσι ρε. Σαν τη Βασιλιάδου σε αντρικό είσαι ρε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο ΠΑΟ. Να σε καλά ρε. Σαν τη Βασιλιάδου σε αντρικό. Ό,τι είπε είναι αλήθεια. Γιατί, πότε είπε κάποιος κάτι κακό για σένα και τα ψέματα. Ότι είμαι εχθρός της μόδας. Σε ψάχνει λέει ο κύριος Σουφλέρης. Λέω τι είναι αυτός, λέει και η μαγαζιά. Λέω εμένα ψάχνει. Χαζός. Μήπως δεν ψάχνει και ο Καβάλι. Θέλει λέει, δεν ξέρω τι με θέλει. Λέγε ρε φίλε, ναι. Ορίστε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Να πω δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Να πεις δύο πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Και εγώ Σεραίος είμαι. Και εσύ ταγάρι θα χάλια από τώρα. Ναι. Ναι. Το τι ήπιες τώρα εσύ τώρα, 3,5. Τα πάντα. Τίποτα δεν είπε, τίποτα δεν είπε. Αν έπινες πώς θα ακουγόσουν δηλαδή. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Πού να ξέρω.
Πρέπει να μα δώσει από αυτό, είναι καλό. Από ποιο μέρος των Σερών είσαι, Μαυροθάλασσα, από πού. Ψυχικό. Το ψυχικό, αυτοί πίνουν γερά. Πήρα να κάνει ψυχικό. Την γερά ποτήρια. Μα αυτό είναι εξάδελφο του Χαράλαμπου. Είναι γερά ποτήρια αυτή. Τι ποτήρια, αυτοί χαραλαμπίζουν. Για πε, φίλε. Λοιπόν, αν παίξει ο Πάο και δώσει χώρο στην Πενθήκα θα αποκλειστεί σίγουρα. Αν δώσει χώρο. Πρέπει να δείξει σήμερα ότι είναι όντω η ευρωπαϊκή ομάδα. Με ποιο τρόπο δηλαδή να το δείξει. Κάτσε να μάθουν το παιχτικό. Να δώσουν 200% ρε Ραπτόπουλε. 200-300% να δώσουν. 300 να δώσουν. Υπάρχει εύκολο τρόπο. Δώσε μια βαλιτσάρα στο διαιτητή. Ναι, ναι. Τι απέδειξε. Δεν είναι η Τρίπολη απέναντί του. Αν το μπορέσει το κάνει αυτό. Εντάξει, καλαμπούρι κάτι. Δεν είναι η Τρίπολη απέναντί του. Δεν είναι. Μη συγκρίνει τώρα με Ιρακού, συγκρίνει τώρα. Δεν παίζει ακροπόταμο Μακεδονικό. Πήρε το κέντρο, πήρε τα έκατα. Αν παίξει στι κανονικέ συνθήκε, πέντε κόφα φάει η Τρίπολη. Άσχη τώρα. Και δεν ήπια αυτό ο Σερέο από την αυτή. Βρεγεμάτο είναι σου. Έφυγε. Καλή επιτυχία. Φύγε. Επόμενη γραμμή. Ορίστε. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Γεια σα, παιδιά. Γεια σου, κύριε. Πρώτον, ο ΠΑΟΚ σήμερα, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, εφόσον ασχολείστε και με την μπάλα και οι δύο, ειδικά εσύ, Ραπτόπουλε, που ασχολείστε πιο πολύ, έχει περάσει ήδη έναν όμιλο για να μπει στου ομίλου, σωστά. Πέρασε. Δηλαδή, η Βασιλεία, η Σπάρτα, Χμόσα και η Μπενφίκα θα μπορούσαν να ήταν ένα όμιλο. Να είσαι δίκαιο. Έχει περάσει μισό όμιλο. Κοίτα, έχει παίξει από τα 6 μάτ τα 5 η Γρηγόρη και η Νάιτιτο. Σωστό. Σωστό. Επομένως δεν είναι τα μισά, είναι σωστό. 5 καλά. Στα 6. Ωραία μιλάς. Δηλαδή έχουμε φάει το 85% να το πω έτσι. Ωραία. Σωστά. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει να φοβηθεί κάτι. Εντάξει, πολύ καλή ομάδα η Μπενφίκα, αλλά δεν τρομάζετε παιδιά. Ρε φίλε, είσαι... Δηλαδή την έχετε μεγαλώσει πάρα πολύ την Μπενφίκα και όχι άγχος και όχι φίλε, φίλε, φίλε. Εντάξει, είναι ένα μάτς. Ένα-ένα. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Λοιπόν. Καταρχήν δεν μπορώ να ακούω βλακίες για τα transfer market και τα λοιπά. Για το transfer market και το ότι η αξία της Μπενφίκα. Δεν κατάλαβα τι λες, Γρηγόρη μου, συγγνώμη. Αυτά τα site τα οποία εμφανίζουν ότι η ποδοσφαιρική αξία μιας ομάδας είναι τόσο και όχι τόσο. Εγώ βλέπω ποια είναι η πραγματική αξία των παικτών στο γήπεδο. Ναι. Λοιπόν, εγώ εσύ τι έχεις δει μες στο γήπεδο. Όχι μόνο στο μάτς με την Μπενφίκα, γενικώς από τον ΠΑΟΚ. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι μέχρι τώρα είδα 4 καλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Ναι. Είδα ένα κακό παιχνίδι. Όπου ο ΠΑΟΚ χωρίς να είναι καλός πήρε ισοπαλία. Είδες ένα κακό παιχνίδι μέχρι το 55 στην Πενφύκα. Είδα ένα κακό παιχνίδι. Τα λες το... τα πράγματα όπως είναι. Θες να τα ακούσεις όπως θέλεις εσύ ή όπως μετά θέλετε. Το 55 ξέρετε υπήρχε η Πενφύκα στο γήπεδο. Ναι υπήρχε. Εγώ λέω ότι το παιχνίδι το, δεν το βλέπεις τμηματικά, το βλέπεις ολόκληρο. Λέω ότι ήταν κακό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Λοιπόν, κι όμως ένα κακό παιχνίδι πήρε ισοπαλία. Λέω λοιπόν το φεγγάρι, το άστρο, το μονέντου, λέει ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνει. Γεια σου, φίλε. Είναι μεγάλη ομάδα και έχει μέταλλο ευρωπαϊκό έχει και δεν κάνει ποτέ εκτός. Έχει μέταλλο, δεν έχει παίξει. Για να πω ότι έχει μέταλλο ευρωπαϊκό, ναι. Πρέπει να μπεις 2-3 φορές στους ομίλους. Σαν να μπήκες Ντόρτμουντ, Άγιαξ, να δεν έχεις χάσει ποτέ. Μπήκες ποτέ στους ομίλους. Άκου, Γρηγόρη, ο ΠΑΟΚ αγόρι μου για να μπει στους ομίλους. Κάνει άθλο αυτή τη στιγμή. Θα είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, άκου θα σε πω λίγο κάτι. Θα είναι η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα που θα περάσει 3 προκριματικούς για να μπει στους ομίλους. Δεν έχει κάνει κανένας. Μην βλέπεις τώρα οι άλλοι που μπαίνουν, που έμπαινε ο Χοντρός με τα πρωταθλήματα και έμπαινε κανένας στους ομίλους ή οι άλλοι που πέφτουν. Ο Χοντρός τα πλήρωνε τα πρωταθλήματα. Με το βίντεο εχθές, εντάξει. Ο Χοντρός θα είχε εξασφαλισμένα τα πρωταθλήματα με τους Βορειοϊλανδίτες διαιτητές εδώ και τις κέρδες. Αυτό που λέει, θέλω να πω κάτι και σε σένα. Να πεις. Με έχεις απογοητεύσει. Για ποιο λόγο. Το θέμα του ποδοσφαίρου πάντα. Ναι, να μάθω. Θα μάθεις. Βρες άλλον. Κάτσε να μάθω. Θα μάθεις, θα σε πω αμέσως. Να μάθω για να ξέρω να το διορθώσω. Ενώ σ' ακούω ότι μιλάς για μπάλα, κάνεις αναλύσεις, δεν ξέρω να βλέπεις παίχτες ρε φίλε. Δηλαδή. Δηλαδή, έλεγες ότι ο Βιρίν είναι χοντρός, δεν μπορεί, τον πήρατε 35 χρονών MVP. Έλεγες για το Λιμιό, ποιος Λιμιός δεν μπορεί, τώρα ο Λιμιός πετάει. Εντάξει, ο Λιμιός ο τραμπάμα γίνει. Για τον πρόσεξε. Λες για ένα παίχτη ο οποίος δεν τον έχουμε δει ακόμα και κρίνεις τα 20 λεπτά που τον έβαλε για να πάρει μυρωδιά. Μάλιστα. Ακόμα και για τον Όλσεν που έλεγες παίζει στη Ρώμα. Ρε φίλε, έχεις θέμα. Σ' άρεσε ο Όλσεν. Άκου λίγο, θα σε πω λίγο κάτι. Μίλα για ποδόσφαιρο, όχι για παίχτες. Ρε φίλε, δεν το έχεις. Δεν είναι κακό. Είπε ότι ο Χριστοδουλόπουλος γέρασε. Και έχει βάλει εξικού στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πράγμα. Δεν κατάλαβε. Εκτίθεσαι γιατί. Κάτσε να ακούσουμε. Εκτίθεσαι γιατί. Σ' ακούει πολλοί κόσμος πάνω στο ποδόσφαιρο. Ναι. Και να σε παίρνει σοβαρά, ρε φίλε. Φίλε, όχι, να σου πω κάτι. Μην το χαλάς αυτό, σε παρακαλώ. Γιατί να μην το χαλάω. Α το να πει τώρα, γιατί δηλαδή να λέμε μόνο τα καλά, ρε Γρηγόρη. Γιατί με έχουν πάρει μέχρι τώρα, είσαμε 30 ποδοσφαιριστές, προσεύχονται να του βρίζει.
Μπορεί να βγάλουμε κανένα μεροκάματο αυτό. Πιάσατε τον Όλσεν, ο οποίος ήταν σουτ και γκολ. Εδώ. Σουτ και γκολ. Ο Μπερμπάτοφ Οκτώβριο σου είπα δεν κάνει. Μην το χαλάσουμε. Στάσου, περίμενε. Ναι. Ο Λιμιός, όταν θα φτάσει το 1/4 του Σαλμπιγκίδη, θα έρθει να μιλήσουμε οι δυο μας. Ο Λιμιός. Ο Λιμιός, όταν θα φτάσει το 1/4 του Σαλμπιγκίδη. Δηλαδή τώρα με αυτό που λες, ρε φίλε, ναι. Με ρίξα τα σύννεφα εντελώς. Πέσε από τα σύννεφα. Δηλαδή ο Λιμιός. Πέσε, θα ανέβει ο Λιμιός. Ο Λιμιός. Πιστεύεις, άμα συνεχίσει έτσι, ότι σε 2 χρόνια το πολύ δεν θα πάρει ο Πάουκ 15 εκατομμύρια από αυτό, να. Δεν ξέρω αν πάρει. Κάτσε να πει σήμερα. Γιατί είναι τάγκ. Και σωματικά και τάγκ. Φίλε, πολύ ωραία μιλαζιά. Ωραίος, ωραίος. Μ' αρέσει. Γιατί αυτό... βάφτισε τον Λιμιό. Όχι. Αυτός μ' αρέσει γιατί λέει συγκεκριμένα τι τον ενόχλησε. Και δεν λέει αοριστολογίες. Ξέρεις αυτό. Καλά, στο γούρι τώρα. Καλά. Τρόπο σοβαρά μιλάς. Αλλά έχω να απαντήσω για Λιμιό, για Όλσεν, για ποιον άλλον είπε. Για το Βέρμπλουμ, τον οποίο με εκνεύρισε πάρα πολύ. Όχι τόσο η αξία. Ο χρόνος. Ο χρόνος με εκνεύρισε. Και η πλοκή της υπόθεσης. Μπράβο, Γρηγόρη. Μπράβο. Για να μαθαίνεις. Μπράβο. Πάμε στο επόμενο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Μέσος ο Γρηγόρης. Παιδιά, θα γίνει αυτή η εκπομπή με ρετρό δεκαετίας 80. Έχετε το λόγο μας. Τι ρετρό. Να μιλήσουμε για το τι γινόταν τότε. Φώνα το Βαρδάκι να πάρετε 2%. Ναι, εντάξει. Μαζί θα τα πούμε. Να κοιμηθεί ο κόσμος. Ο Βαρδάκης είναι δεκαετία του 60. Ο Βαρδάκης είναι 78 χρονών. Ρε. Τι μιλάς τώρα. Ναι, 64 είναι. Λέγε, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Μπορείς κάτι καλοκαίρι. Ναι, όχι. Ναι, με ακούτε. 98, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, λοιπόν, καλησπέρα. Ναι. Λοιπόν, σ' ακούω εσύ για αυτό που λένε ακράτη συνέχεια, δεν πειράζει. Εγώ ένα θα σου πω. Ότι αν πάω προκριθεί, πού θα κάνεις εκπομπή αύριο. Ρε, θα προκριθεί, ρε φίλε, τι άστο να λέει. Όχι, γιατί το πας έτσι για να δηλαδή ο Μπουκ, κάτσε, ο Μπουκ δηλαδή χαζός, κάτσε ρε φίλε. Ωραία, για να μου πεις για τον Μπουκ. Θα είναι έκπληξη αν προκριθεί ο Πάοκ, αυτό λέει ο Μπουκ. Ωραία, έτσι λέει ο Μπουκ, έτσι, θες να σου πω. Και η Μπουκ δεν μου λες, όποτε δίνουν, συγγνώμη φίλε, συγγνώμη, η Μπουκ δηλαδή ότι δίνουν φαβορί περνάει. Όχι. Μπράβο, αυτό ήθελα να το πω κι εγώ. Έχω δει πάρα πολλά φαβορί, το 1,60 και το 1,40 να σπάμε, πάρα πολλά, που είναι φαβορί, δεν είναι. Σωστό. Εντάξει, τι σωστό ρε ζει η Ραφτόπουλα. Καλύτερη ομάδα η Μπενφίκα, ρε φίλε, πώς να το κάνω. Είπε κανείς ότι δεν είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Και ποιος είπε ότι κάνει τον πάω δηλαδή με το συνέστημα ή με τη λογική. Με τη λογική που λέει, με τη λογική που λέει ότι ο καλύτερος δεν κερδίζει και δεν προκρίνεται πάντα. Άκου να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ θα προκληθεί με αυτά τα χαφ που έχει. Μάλιστα. Να το ξέρεις αυτό. Θα το θυμάσαι αυτό εδώ πέρα και θα το καταλάβεις το βράδυ μετά, αργά το βράδυ. Τώρα και να το πούμε το βράδυ, θα ποντάρεις τίποτα. Ναι, για να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Είπες για το Βέρμπουλ, έτσι. Είπα για το Βέρμπουλ. Να σου πω γιατί πέφτει μου λάμε. Μιλάμε για να δεν μιλ, δε μίλησε για το Βέρμπουλ. Δεν μίλησε για το Βέρμπουλ. Μίλησε για τη γυναίκα του, την εκοντή. Γιατί πράζει πέφτει, καταλαβαίνεις. Ναι. Σωστό το λέω. Ο Βέρμπουλ καταρχήν δεν χρειάζεται να δούμε εμείς τι είναι. Το λένε οι αριθμοί του. Οι αγωνιστικές συμμετοχές. Ποιες ομάδες τον θέλαν τον Βέρμπουλ τώρα το καλοκαίρι. Τώρα θα σου πω. Οι αγωνιστικές συμμετοχές που έχει για να σπέξει από τι θα το κλείνει. Ναι. Από τις συμμετοχές. Όχι, εγώ άλλο θα σε πω. Δεν συμφωνώ μαζί σου. Φέτος το καλοκαίρι. Συμφωνείς, δηλαδή τι. Ναι, ποιος τον ήθελε τον Βέρμπλουμ φέτος. 20 ομάδες τον θέλανε. Γιατί δεν πήγε σε μια από τις 20 και ήρθε τον Πάοκ δηλαδή. Να σου πω κάτι, άμα τον έβγαινε καλύτερη πρόταση να πούμε ο Πάοκ και τον έβγαινε. Γιατί, σα πιάσαν τον κόλο 32 χρόνια χωρίς προετοιμασία. Όχι, έτσι λέω εγώ. Που μας πιάσαν τον κόλο. Ό,τι σε έκανε. Εσύ το λες αυτό εδώ πέρα. Πρώτη φορά. Εσύ ή τα πήρε πρώτη φορά σα πιάσαν τον κόλο. Γιατί με το center back δεν σα πιάσαν τον κόλο. Με το center back δεν σα πιάσαν τον κόλο. Ορίστε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσεί. Λοιπόν, κόκκινε. Ναι. Σε σένα θέλω λίγο την ανάλυση που έκανε ο Κωστής, που λέγατε λίγο για το Λιμιό, λέγατε για τα χαφ του ΠΑΟΚ, λέγατε για την... Για μου είπε πώς θα μαρκάρουν τον Πίτσι. Ναι. Και έλεγες εσύ για τον Πίτσι ποιος θα το μαρκάρει, πώς θα το κλείσει. Του εξήγησα ποιος θα μαρκάρει. Και μου είπε ότι δεν θα γίνει με κάποιο man to man, μέσα από μαδική. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ που παίζει 4-3-2-1, θα παίζει 4-5-1 στην άμυνα. Κόκκινε, δεν παίζει 4-3-2-1. Μην τα άστα τα συστήματα. 4-2-3. Μη ρε κόκκινε, μην το πηδά το θέμα. 4-5-1 στην άμυνα. Ωραία, πάνω σε αυτό, εγώ θεωρώ με βάση το τι είδα και στο πρώτο παιχνίδι. Έτσι, θεωρώ ότι όλο το παιχνίδι σήμερα έχει να κάνει με τον Κάνια και τον Μαουρίσιο. Το πρώτο τέταρτο δηλαδή με στην Μπενφίκα που ο Πάουκ δεν ήταν κακό. Πολύ καλό ήταν. Ναι, από εκεί και μετά πήρε την κυκλοφορία τη μπάλα στην Μπενφίκα και χαθήκαν οι δικοί μα. Τον άξονα η Μπενφίκα είναι αδύναμη. Οπότε θεωρώ ότι όλο το παιχνίδι σήμερα είναι στον Κάνιας και τον Μαουρίσιο. Αν καταφέρει ο Πάουκ και κυκλοφορήσει εκεί την μπάλα, θα έχει τρόπο να τη γονατίσει. Αν είναι αδύναμη σύμφωνα με τη δική σου λογική στον άξονα, τότε έκανε έγκλημα που δεν πήρε τον Μπίσεσβαρ.
Με τη λογική του τι είδα στο πρώτο παιχνίδι, ναι, γιατί σου λέω, στο πρώτο παιχνίδι αριστερά και δεξιά η Μπενφίκα. Κωστή, διαφωνείς? Αν θεωρείται αδύναμο το αδύναμος ο άξονας Μπενφίκα, είναι έγκλημα που δεν πήρε τον Μπίσεσβαρ. Τον Μπίσεσβαρ έχει κάνει παράπτωμα, δεν τα λένε. Για πες, Κωστή. Έχει κάνει ένα παράπτωμα ο Μπίσεσβαρ πριν 15-20 μέρες χοντρό. Και κοιμήθηκε κανένα βράδυ. Τελεί υπό επιτήρηση, να πούμε. Γιατί αυτό η πρόκριση δεν είναι. Τελείωνε, ρε κόκκινε. Τελείωνε. Λέγε, φίλε. Με κουτσομπόλα έμαθε, ρε, κατευθείαν. Το παράπτωμα δεν το λέει όμως. Γιατί μιλάς πάνω στον ακροατή, ρε? Εδώ μιλάς εσύ, να μιλάω εγώ. Εγώ είμαι εγώ. Και με τριόφρο. Συνέχισε, φίλε. Με τριοφροσύνη σα τρώει σε αυτή την εκπομπή πάντα και τον έναν και τον άλλον. Έτσι κι αλλιώς αυτό είναι το πρόβλημα. Πάνω απ' όλα, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Το θέμα πάντως είναι, έτσι για να ξέρω να μην τρώω και τον χρόνο, ότι θεωρώ ότι ο Πάκο πρέπει να εστιάσει τον άξονα σήμερα. Τα άκρα της Μπενφίκα είναι πολύ δυνατά και δύσκολα θα τη χτύπησει από εκεί. Άρα λες ότι. Αστά. Ναι, εσύ λες ότι ο Πάκο κινδυνεύει από τα άκρα πιο πολύ από τον άξονα της Μπενφίκα. Θεωρώ ότι κινδυνεύει εννοείται περισσότερο από τα άκρα και όχι από τον άξονα. Διαφωνούμε εδώ. Το θέμα είναι αμυντικά στον άξονα του ΠΑΟΚ, δεν το φοβάμαι. Δημιουργικά είναι το πρόβλημά του. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δηλαδή. Μ' αρέσει ο τρόπος που το αναλύεις, αλλά δεν το Μαούρισε και τον Κάνιας. Ναι. Φίλε, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι η μεσοαμυντική του λειτουργία. Τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι δημιουργικά έχει θέμα στον άξονα του ΠΑΟΚ. Δημιουργικά είναι καλός ο ΠΑΟΚ φέτος. Ναι. Από τα άκρα, όχι από τον άξονα. Μάλιστα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Αυτό. Εδώ υπάρχει μια ψηλοδιαφωνία. Εντάξει, δεν είναι τη ώρα. Ναι, φίλε. Καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε. Γιάννης από Πατήσιο, Ολυμπιακός. Καλώς τον. Καλώς ήρθες, Κωστή, κιόλας. Ναι. Είχα δώσει μια πρόβλεψη στον αέρα στο Σπαρτάκ ΠΑΟΚ. Είχα δώσει εγώ άσο. Ο κόκκινος είχε δώσει διπλό. Τελικά ήρθε χ. Καλό, ναι. Κουβά. Ναι. Οπότε όχι, θα του κάνω μια πρόταση. Θα όχι, το όχι, τηλέφωνο. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι αυτή, δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι συγκεκριμένη. Μου είπες. Πάνε πέταξε το δελτίο σου. Κασάουτ. Ναι, πάνε κάνει κασάουτ, μπράβο, ακριβώς έτσι το είπες. Παίξε μια τεράστια αντεράρα την ΑΕΚ. Ναι. Ό,τι λεφτά έπαιξες, να μην πω το νούμερο που είχες πει. Και βάλε και άσου Σπαρτάκ. Και σου λέω, δεν είναι αρκετά άσου ποτέ. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και στο ένα εκτέθηκε και στο άλλο. Αν τραβώσει δουλειά, δεν το πιάσαμε. Ρε φίλε, ναι, οκ, okay, όλοι μπορούμε να εκτεθούμε. Υπό κανονικές συνθήκες το θα κερδίσει το στοίχημα όμως. Φίλε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Τέλος πάντων, εγώ λέω πάντως να παίρνω εσά ένα τηλέφωνο, να μου κάνεις πρόβλεψη, να κάνω και εγώ τη δικιά μου και τελικά να παίζω τα αντίθετα από τους δύο. Φίλε, μόνος σου τα πίνεις ή με παρέα? Να σου πω για τον Ολυμπιακό, πώς την είδες στην Αρμάδα? Δηλαδή, γιατί με κράζεις μόνο στο Facebook, δεν ακούς αυτά που έχω πει για τον Ολυμπιακό μέχρι τώρα που σε βγάζω? Πάντα βγαίνεις να μου απαντήσεις. Δηλαδή, ό,τι μου γράφω στο Facebook θα τα λέω στον αέρα? Τι να κάνουμε, γι' αυτό σε παίρνω τηλέφωνο με την πρώτη ευκαιρία. Θα ρε φίλε, συγγνώμη, δεν έχω πει ότι ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα. Δεν σε καλύπτει αυτό? Βρε, τι καλή ομάδα, Αρμάδα είναι. Δεν την είδες που έπαιξε water polo με τη Λουκέρνη? Με την Λουκέρνη water polo. Ναι. Μάλιστα. Τι σου είχα πει ότι θα περάσει και την Μπέρλι? Δεν το πίστευα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Πού να ξέρω. Καλά, να είχαμε πέσει με την Τουρκία. Πού να ξέρω ότι η Μπέρλι είναι τόσο χάλια. Πού να ξέρω ότι η Μπέρλι είναι τόσο χάλια. Άστα να πάνε, σαν τη Λαμία είναι η Μπέρλι. Άλιστα. Χαιρετισμού στην Αθήνα. Έγινε, τελείως, χαιρετώ. Γεια, γεια, γεια. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα στην παρέα. Καλώς τώρα. Ατρομητάρα εδώ, πες στο Ολυμπιακό που περιμένει μέχρι αύριο πρώτα να περάσει και μετά να φύγει. Γιατί με 2-0 μένει έξω. Την είδα, Γιάννη, την είδα την Μπέρλι. Ο Θεός να μας φυλάει, άστο. Γρηγόρη, να ξέρεις κάτι, ότι οι αγγλικές ομάδες είναι μία ταχύτητα έως μία μισή ταχύτητα γρηγορότερες από τις δικές μας. Ναι, την είδα. Αυτό να ξέρεις ότι στην Αγγλία θα φανεί. Δεν διαφωνώ. Αν έχουν ψυχολογία, δεν διαφωνώ. Και πάνε την να είδα το παιχνίδι. Άκου να δεις. Ομάδες σαν την Μπέρλι, σαν τη δικιά μου την ομάδα στην Αγγλία, τη Southampton. Δεν εξετείνεται κάθε Southampton ομάδα του. Καλά, καλά. Οι οποίες έχουν κάνει τόσο κακό ξεκίνημα. Δεν ασχολούνται. Δηλαδή, εγώ θα περιμένω να δω τι 11 θα κατεβάσει αύριο. Αυτό ακριβώς. Και θα ρίξω και μια ψηλή στο διπλό του Ολυμπιακού. Μπράβο, ρε, γρήγορα. Όταν το πολύ έχει 3-10 το δίνει, 3-20 πώς το δίνει. Βεράκι, καλό. Να πω μια άποψη και εγώ τώρα, ρε παιδιά, για τον ΠΑΟΚ που ακούω διάφορους εδώ να λένε διάφορες απόψεις. Συμφωνήσω ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ τώρα που η κάλτσα είπε ότι δεν περνάει. Αλήθεια, παιδιά. Ειλικρινά πιστεύω θα περάσει ο ΠΑΟΚ αν κάνει το πιο απλό που μπορεί να κάνει ο Λουτσέσκο. Τώρα που το αποφαλακρώσω ότι δεν περνάει, δεν έχει ένα λόγο παραπάνω.
Ένα λόγο παραπάνω, ναι, αλλά νομίζω ότι είναι στα χέρια καθαρά του Λουτσέσκου η πρόκληση. Όσο και αν τον βαραίνει αυτόν τον προπονητή, δυστυχώς αυτή η δουλειά έχει αυτό το βάρος. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπει μέσα και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό, να παίξει στα ίσα την Μπενφίκα, να μην περιμένει πίσω από τη σέντρα. Θα είναι καταστροφή αυτό, γιατί έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες, πολύ έμπειρους, και αυτός ο Πίτσι που λέει ότι πάει να τον μαρκάρει ομαδικά και όχι να του βάλει ένα παίχτη πάνω του, εάν του δώσει το μισό γήπεδο, να ξέρετε ότι προφανώς θα σκοράρει. Οπότε νομίζω ότι το καλύτερο θα ήταν να αφήσει την... Δηλαδή, ρε φίλε, με συγχωρείς. Πες μου. Να παίξει box to box την Μπενφίκα. Θα παίξει στα ίσα και δεν θα φοβηθεί. Θα νοκάουτ στο δεύτερο γύρο. Θα το λένε το Βραζιλιάνο στα άκρα. Και θα έχεις καλή ομάδα, θα την πιστέψεις, θα μπεις μέσα. Εάν ξεκινήσεις και λες τους παίκτες. Αν παίξει box to box και χάσει την πρόκριση, μην πεις μετά ότι του Λουτσέσκου τι έκανε. Ατρόμητος είναι αυτός. Ναι. Ναι. Ρε φίλε, εγώ λέω την άποψή μου. Δεν κατάλαβα. Ναι. Δηλαδή, φιλιά στην Ελβετία. Κράτα καμιά σοκολάτα όταν έρθεις. Θα σου φέρω πολλές όταν έρθω. Λοιπόν. Καλή πρόκριση, Παοκάρες. Καλή πρόκριση σας εύχομαι. Έναν τελευταίο ακροατή έχει 1,5 λεπτό να μιλήσει. Παρακαλώ. Άκουστα. Έλα φίλε. Γρηγόρη μου, τι κάνεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Υπομονή. Έλα, τι γίνεται. Έχα ζέψει. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση για το θέατρο που είναι, για το τέτοιο. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι, τον έδωσες κούτρα, σε έδωσε κούτρα. Ρε, μην μιλάς εσύ. Εσύ, εγώ μου... Στη μένη κλήρωση. Τον έβαλε στο τραπέζι μου, ρε βλάκα. Τα Μαρσαλά είναι εδώ πέρα στην ταβέρνα, σ' ακούνε. Ναι. Και πήρα ναι. Να σ' ακού, να σε μιλήσω. Ναι. Και έστειλα και τον Γρηγόρη. Τι έχεις να πεις. Τι έχω να πω. Ναι. Ότι εις βάρος του Πάου, εις βάρος του Πάου, τα εξάκια κοιμούνται και το βράδυ καλά. Κοιμούνται, ρε παιδί μου. Κοιμούνται. Αλλά δεν πειράζει, θα έρθει ο Βρικόλακας και θα τους τιμωρήσει. Θα έρθει ο Βρικόλακας. Θα τους τιμωρήσει ο Βρικόλακας. Δεν πειράζει. Ποιο φελός πεθαίνει. Έχουν τσίπα μέσα τους. Ο Τσίπρα έχουν. Το Τσίπρα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε μια πορεία θα μου λύσεις. Έλα, γόρι μου, πες μου. Σε πήρα στο τραπέζι μου να έρθεις να δεις το μάτς. Ναι. Με Γκαντέμια στο δελτίο έχασα. Ποιος. Εσύ. Γιατί. Τι το έπαιζα, πες στο Ραπτόπουλο. Λέει δεν έπαιξες. Το είδε στο δελτίο. Όχι, δεν είδα τίποτα εγώ. Πού είναι εγώ, ναι. Μέσα στο σκοτάδι τι να δω εγώ. Το βέβαια του Πολιανό που έγινε τις κληρώσεις και την μπάλα και την μπλούζα, ξέρω εγώ. Ποιο φελός πεθαίνει. Ναι. Και σου πήγε στον Αντώνη και σου λέω. Και σου λέω. Και σου λέω. Αυτό που λέω. Καλά το. Δηλαδή το βράδυ θα είμαστε παρέα μαζί. Ή δεν θες να έρθω. Πού να έρθεις. Στο θέατρο, θα κάνουμε παρέα εκεί. Ποιο θέατρο, ρε. Εδώ το θέατρο του παραλόγου ζω τώρα. Περίμενα σαν βλάκα να σε γυρίσω και Θεσσαλονίκη. Πού εξαφανίστηκε. Ναι, αλλά δεν θέλω τώρα να το τραβήξω γιατί μας ακούνε στον αέρα. Άστο τώρα. Το μόνο που σε βρήκα μέσα και σε ευχαριστώ. Γιατί και εγώ έκανα κίνηση δηλαδή. Και ένα άλλο τώρα. Θέλω να πω τον Αεξή από τον Κωνσταντινό. Γι' αυτόν τον Αγίον Πατέρων ημών πάει η εκπομπή τελείωσε λοιπόν. Όχι, θα τα πω. Μαρίνα Μπίκου για ειδήσεις, αμέσως μετά Κανελάκης με τρίτο ημίχρονο. Για Λαμάς και Δήμου. Γεια σας.